Καλησπέρα σε όλους. All About Aris On Air στο Libero 107,4. Ξεκινάμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή σήμερα, όπως έχετε αντιληφθεί. Και αφιερώνουμε το συγκεκριμένο τραγουδάκι. Παλιανάρα, ομαδάρα, όσο σ' αγαπώ. Στον κάθε Αριανό φυσικά που έχει φύγει και δεν είναι μαζί μας. Παντού σ' ακολουθώ. Πάμε. Παλιανάρα, ομαδάρα, όσο σ' αγαπώ. Αλλά και στα παιδιά του ΠΑΟΚ που έφυγαν, πέρασαν 20 χρόνια από εκείνο το βράδυ, αν θέλετε, από εκείνο το πρωινό για όλους εμάς που ξυπνήσαμε και ενημερωθήκαμε. Δεν υπήρχαν τα ίντερνετ, ειδήσεις στο Μέγκα, θυμάμαι, το είχα δει. Για όσους οπαδούς έχουν φύγει γιατί ακολούθησαν την τρέλα τους, την καψούρα τους, την αγάπη τους, την ομάδα τους, όλοι, ανεξάρτητα από χρώματα, ανεξάρτητα από φανέλες, ανεξάρτητα από το σήμα που ακολουθούμε πιστά, έχουμε χάσει ανθρώπους που η ομάδα αποτέλεσε το αντικείμενο να βρεθούμε μαζί τους. Και κάποια στιγμή θα βρεθούμε κάπου όλοι μαζί. Άλλοι πιο γρήγορα, άλλοι αργότερα, αλλά θα βρεθούμε όλοι μαζί. Αριανοί, Παοξίδες, Ηρακλειδείς. Έγραψα και ένα κείμενο στο SDNA σε αυτή την κατεύθυνση, στο σεβασμό που πρέπει να υπάρχει στον οπαδό. Ο παδός δεν είναι οι διάφοροι μαχαιροβγάλτες που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και πουλάνε μαγιά. Ο παδός είναι αυτός που μπαίνει στο πούλμαν, κάνει χιλιόμετρα, άσχετα με το αν το τραγουδάει στο ρυθμό που το τραγουδάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ ή στο ρυθμό που το τραγουδάμε εμείς, οι φίλοι του Άρη, ή όπως αλλιώς. Το συγκεκριμένο τραγουδάκι που έχει γραφτεί από οπαδούς, ακούτε τον Περικλή, τον Θόδωρο και άλλα πετσιά να το τραγουδάνε, έχει να κάνει ακριβώς με παιδιά, φίλους του Άρη στη συγκεκριμένη περίπτωση, που έχουν φύγει. Το μνημείο στο οποίο κάθε φορά που χάνεται κάποιος δικός μας εναποθέτουμε λίγα λουλούδια μπροστά από τη θύρα 3. Πόσες και πόσες φωτογραφίες βλέπουμε στην κερκίδα. Πλέον έχουμε και την κουκάρα εκεί απέναντι. Και δυστυχώς και εμείς στα μέσα ενημέρωσης και οι οπαδοί, αυτά τα συναισθήματα που βιώνουμε σήμερα και ο τρόπος που λειτουργούμε σήμερα, που είναι αυτή η μαύρη επέτειος για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης, για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης, ειδικά για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, το κάνουμε αποσπασματικά και στα δύσκολα, σε αυτά τα πραγματικά πολύ δύσκολα, και όταν υπάρχει μια κακή ανάμνηση, ένα κακό γεγονός που θυμόμαστε. Τις υπόλοιπες μέρες, στις υπόλοιπες εκπομπές, ασχολούμαστε με τον Τζοβάρα, Σιδηρόπουλο και τα άλλα παιδιά. Γιατί θα πει κάποιος, έτσι πρέπει να κάνουμε όταν υπάρχει αυτή η επικοινωνία, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως, τουλάχιστον να ξέρουμε και γιατί το κάνουμε, αλλά και όταν αποτείουμε φόρο τιμής, να το κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Και αν γίνεται να επηρεαστούμε στην καθημερινότητά μας σε ένα βαθμό, ας το πράξουμε.
για κάθε οπαδό που έχει φύγει μακριά, που έκανε χιλιόμετρα πάλι, είτε για την καψούρα του την πιο μεγάλη, είτε γιατί τραγουδάει, κάνει χιλιόμετρα και τραγουδάει για τον Άρη, είτε βάλτε όποιο σύνθημα θέλετε εσείς, με όποια αριανάρα, παοκάρα, ολυμπιακάρα, εκάρα, ό,τι γουστάρετε, για να τιμήσουμε αυτούς που πραγματικά έδωσαν και τη ζωή τους, γιατί θέλησαν να βρεθούν κοντά σε μια πολύ μεγάλη αγάπη τους, σε μια δεύτερη οικογένεια όπως λέμε όλοι. Και τώρα που σας συγκίνησα, Νίκο Παπαδόπουλε, πάμε στην πεζή κατάσταση. Βάλε το άλλο ηχητικό της ημέρας. Το άλλο ηχητικό της ημέρας, θα το βάλω και το άλλο. Το απλά θέλω χρόνο, κάτσε μην βάλω κανένα, να μεταδίδει κανένας άλλος όμως. Είναι γι' αυτό ένα ζητηματάκι. Δεν είναι, τσεκαρισμένο είναι. Τι? Αφού εγώ το ανέβασα. Από εκεί που το ανέβασε εσύ. Εδώ. Εγώ είμαι. Εσείς. Και τη άμυνα, αλλά και του Κωνσταντιά, πρέπει να το πούμε. Σαν σήμερα κι αυτό. Αρχιά που έπεσε με τα πόδια, ενώ κάλεσαν, έκλεινε τη γωνία, σωστά θα μπορούσε να έχει αποσοβεί στο γκολ. Κεφαλιά τώρα, από τον Ίβιτ. Έλα, ρε Βλάντι. Κερδίσουν οι παίκτες του Άρη, δεξιά με τον Κότε. Αυτό ο μπαμπάς μου φίλος συγχωρεμένος, κάποια στιγμή πάντα τότε, είχε κάνει ρίγκ τόν και δόγκο στο κινητό. Και κάνει και ωραία προσπάθεια με το τακουνάκι κάτω, δίνει το φάουλο ο Σκοτσέζος. Ενώ υπήρχε καθαρά πράγμα, με Μπεγλέρα στο Αουρέλιο, στο χώρο του κέντρου. Με Μπεγλέρα. Ο Ίβιτ για τον Σιστόν, αυτός για τον Ίβιτ και πάλι. Ίβιτ. Για να δούμε το σέρβο. Η παλιά σονορία για τον Χαβίτο με από τα δεξιά. Ο Χαβίτο πάει να περάσει, θα κοπεί να περάσει ο Γιώργος. Ο Χαβίτο εκτουριά για τον Άρη, τον Σούπα τρώει. Και πάλι ο Χαβίτο να σου πω. Έλα, έλα με τον Χαβίτο για τον Άρη. Έλα, έλα. Στο μέσο έτσι. Με τον Κιγκίνα Μορνό να πανηγυρίζει. Με τους παίκες να πανηγυρίζουν. Έλα, έλα με τον Κλαμίτο σε εξαμείο. Ο Τεριακής είναι δίπλα. Παγώνει τον Ρωμαρέδα. Η ατάκα είναι στο τέλος. Τι είχα της ατάκα. Ο Άρης. Ναι. Το παιχνίδι στα ίσα. Ναι. Επλέον πρέπει να κρατήσει το σκορ αυτό. Ναι. Και να πάρει την πρόκληση. Ναι. Ένα-ένα με το Χαβίτο στο 62. Χρυσή αλλαγή για τον Τουσομάγεβιτ. Μου επιτρέπετε 5 δευτερόλεπτα να πιούμε νεράκι. Φίλε, τα είχαμε τις ατάκες από τότε. Να ξέρεις. Ήμουν αδυνατός. Το 99 πόσο ήμουν από πάνω, δουλε. 21. 22. 42 είσαι. Ναι. 22. Το 77 ρε φίλε. Και 22 είναι 99, δεν κάνει. Σωστό. Σωστό. Είναι την ίδια μέρα. Τι? Είναι η ίδια μέρα. Όχι. Η ίδια μέρα ποιο? Η ίδια μέρα μετά από χρόνια. 22 το 99. Το η Σαραγώσα πότε ήτανε? Σήμερα. Ρε φίλε, ποια χρονιά, το 7. Το 7. Το 8, το 7. Το 7. Το 7. Το 7. Η ίδια μέρα με το... Με τη μαύρη την επέτειο. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ακόμη μια ευρωπαϊκή επέτειο του ποδοσφαιρικού Άρη σήμερα. Δεν είναι και λίγες. Μακάρι να υπάρξουν και άλλες τέτοιες επέτειες μέσα στα επόμενα χρόνια για την ομάδα. Μακάρι να προχωρήσει και φέτος για να δημιουργήσει ενδεχομένως καινούργιες. Θα έχει την ευκαιρία, καλώς φωνή των πραγμάτων, να το κάνει την επόμενη σεζόν. Άλλον, αν όλα πάνε καλά στο φινάλε αυτής της χρονιάς. Και... Έχω δύο εισιτήρια. Και άλλα εισιτήρια. Άρης Ολυμπιακός. Χαμός γίνεται. FM και ενώνομα τεπώνυμο στο 54526. Δύο τελευταία θα δώσουμε, παιδιά. Ναι. Για τον ντέρμπι της Κυριακής, για να πάτε τζάμπα στο Κλεάνης Βικελίδης. Τζάμπα να πάτε. Τζάμπα εννοώ να πληρώσει το αστήριο. Τραντάν. Με τον κύριο Κουτρόπουλο που θα έλεγε ο Ζαμπόρας. Να πάρουν μια φανέλα την κοινή. Εκπληκτικές φανέλες, φίλε, έχει βγάλει. 10 ευρώ, ναι. Ο φίλος μου Σταμπομάνιας. Καλή είναι. Καλή. Πολύ ωραία το την κοινή. Και αυτό είναι στα πλαίσια για να πούμε και κάτι. Γιατί λένε πήρατε χ στην τούπα και βγάλετε μπλουζάκι. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει επιτυχία, εννοείται. Αγωνιστική.
εκεί. Ή θα υπάρχει ένας χαρακτηριστικός πανηγυρισμός. Θα βγαίνει μπλουζάκι, φίλε. Πήγε πολύ καλά του Ιντέγε. Τετραψήφιο αριθμό πούλησε. Μια χαρά. Όχι τέσσερις. Ε? Όχι τέσσερις. Τετραψήφιο. Και τώρα αυτή που θα ξεπουλήσει με τον Τικινή να πανηγυρίζει με το πιο ευρηματικό πανηγυρισμό των τελευταίων ετών. Πέρυσι μέσα στη Λαμία. Και φέτος το κάνει φέτος. Όχι. Α, φέτος το κάνει ο γιος μου. Θες ότι είχε βάλει γκολ με κουί ο Χρήστος. Και έχει πανηγυρίσει, πανηγυρίσει με την κοινή. Για να δώσω. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το παιχνίδι της Κυριακής. Θα μιλήσουμε και για το αυριανό ματς στο Ιβανόφιο, το δύσκολο παιχνίδι που έχει ο Μπασκετικός Άρης με αντίπαλο τον Ηρακλή, στη ρεβάν σε εισαγωγικά του αγώνα που δώσανε οι δύο ομάδες την περασμένη Τετάρτη, για το κύπελο βέβαια και το παιχνίδι. Άλλα παίζονταν Τετάρτη, άλλα παίζονται αύριο. Καλή προσπάθεια. Άλλο αυτό. Λοιπόν, θα δώσουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ και για τις δύο ομάδες, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, τα πλάνα του Τόλι Τερζή, τη διαφορετική προσέγγιση που θα έχει ο Άρης στο συγκεκριμένο μάτς σχέση με αυτό κόντρα στη Λάρισα. Πώς προσεγγίζει ο Σούλης Μαρκόπουλος το παιχνίδι το αυριανό με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Θα πούμε όλα αυτά συνέχεια της εκπομπής και με εσάς φυσικά. Θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, γιατί έχουμε πιάσει 5.30. Μην ξεχνάτε, δίνουμε δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός FM και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526. Λίγο πριν τις 7, παιδιά, θα κάνουμε την κλήρωση. Μπορεί βασικά και λίγο μετά τις 7, γιατί 7 παρατέταρτο θα έχουμε σύνδεση με την Nova για να ακούσουμε. 7 παρά 20 θα την κάνουμε την κλήρωση. Ωραία, 7 παρά 20 λοιπόν την κλήρωση για να ακούσουμε μετά τις δηλώσεις. Παρατέταρτο, παιδί μου, πριν τις δηλώσεις. Εκεί. Και πριν τις δηλώσεις θα μιλήσει το Λίσο Τερζής και μάλλον ο Λούκα Σάσα από πλευράς παικτών. Ο Σάσα, ο οποίος επιστρέφει κιόλας μετά την τιμωρία του. Και είναι στη διάθεση του προπονητή του Άρη για να ακούσουμε τι σκέφτονται και πώς προσεγγίζει και ο προπονητής του Άρη το εν λόγω μάτς. Μαζί μας την πρώτη ώρα ο Γιαννόπουλος. Χαμήλωσε λίγο τη μουσική. Θα νομίζουμε ότι είμαστε σε beach bar. Αλήθεια είναι και αυτό. Μαζί μας ο Γιαννόπουλος. Καλείτε στο 2-3-10-7-51-9-33-24 ώρες το 24ωρο, στο 24-7 που λένε και οι Αμερικάνοι. Ο Γιαννόπουλος είναι εκεί με το κινητό συνεργείο του για να έρθει και να σας βάλει μπρος. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-7-51-9-33 το τηλέφωνο του Γιαννόπουλου. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ποιο διάλειμμα, ρε. Διάλειμμα. Τι διάλειμμα θες κατευθείαν, ρε, αγόρι. 5.30 είναι, ποιος θα θες. Τι. 5.30 είναι. Και. Τι και. Τι ώρα μπήκαμε. 5 και 10. Και 10 μπήκαμε. Και 11 και 12. Αυτά να τα χαμηλώσω. Ναι. Ναι. Μίσταξε σήμερα. Τις Παρασκευές δεν μπορείς να προδώσεις. Σε ταλαιπωρούν κάποιοι εκεί στην Άρης είσαι. Δεν είναι. Από πού είναι αυτά. Ναι. Δεν θα σε κουράζουν. Όπου και να πας, θα είμαι εκεί. Ξέχασα ότι έχουμε break. Αν πάω στο break, θα είσαι εκεί. Δεν γίνεται να πάω στο break γιατί έχει κολλήσει. Γι' αυτό σου λέω: μην δίνεις break τόσο εύκολα. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε. Με αυτό σου λέω. Αλλά εσύ τα έδωσες και φέρεις, έτοιμος να φύγεις. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Ήδη βλέπω πρώτα έχετε αρχίσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ναι. Κάποιοι και παραπάνω από ένα μήνυμα. Ναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα. Ναι. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου στον αέρα. Δεν είσαι στο mood προφανώς. Σέβομαι τη γνώμη σου και ο Χρήστος όταν είχε μπροστά θα τη σεβότανε. Αλλά. Γιατί το διάβασε τον αέρα, βρίζει. Δεν βρίζει, όχι, απλά δεν συμφωνώ με αυτό το οποίο στέλνει. Εντάξει, διάβασα τον, ναι. Γιατί δεν συμφωνώ με τη σημερινή ημέρα. Είναι με αφορμή τη σημερινή ημέρα και το δεν χρειάζεται τόσο πολύ αφιέρωμα για τους δίπλα. Ναι, καταλάβες. Πες το, διάβασα το. Ναι, το βλέπεις πολύ λάθος και δεν είναι ωραίο δεν να πειράζει, το βλέπεις. Δεν πειράζει, διάβασα το. Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ αφιέρωμα για τους δίπλα. Καλά, δεν το αφιέρω. Καταρχήν, ποιος είναι το τριψήφιο. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε. Καλά κάνεις και το σημειώνεις. Έτσι το βλέπεις εσύ και έτσι το νιώθεις εσύ. Παρ' όλα αυτά, εγώ με τον Νίκο κάνουμε μια εκπομπή. Έχουμε μια άποψη. Που φυσιολογικό είναι να μην συμφωνούμε πάντα. Αλλά σήμερα, Κωνσταντίνε μου, δεν μίλησα για τους δίπλα. Ίσα ίσα. Μόνο για τους δίπλα δεν μίλησα. Μίλησα για τον διπλανό μας. Φαντάζομαι έχεις και φίλους. Που είναι ΠΑΟΚ τσίδες. Που είναι ΠΑΟΚ.
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Εκτός αν είσαι φαινόμενο μοναδικό, έχεις μόνο αριανούς. Και μίλησα για το σεβασμό που απαιτώ εγώ ως οπαδός του Άρη από τους πραγματικούς αρσενικούς οπαδούς και των άλλων. Όλοι έχουν στις τάξεις τους τέτοιους. Όλοι. Μα όλοι. Και το σεβασμό στη μνήμη κάποιων παιδιών. Δεν αφιερώνεις ούτε στους δίπλα, ούτε στους παραδίπλα. Κάθε άλλο. Από εκεί και έπειτα, σεβαστή άποψή σου. Ακόμα το τέτοιο δεν Νίκο. Να φωνάξουμε μήπως τον Χρήστο. Όχι, τι να κάνει. Είναι το σύνηθες πρόβλημα. Σύνδεσαι πρόβλημα, μάλιστα. Λοιπόν, πρόγραμμα του τριημέρου. Ναι, γιατί πλέον υπάρχει τριήμερο. Υπάρχει παιχνίδι και τη Δευτέρα. Ναι. Στη Super League. Αύριο στις 5 και 4 Παναθηναϊκός Ξάνθη. Στις 7.30 Λάρισα ΑΕΚ. Την Κυριακή στις 3 η ώρα Βόλος Νουπουσού. Νουπουσού. Ατρόμητος. Έτοιμος είμαι παρεπιστώς. Έτοιμος είναι ο. Ή έτοιμος είμαι παρεπιπτόντως, άμα θες. Έτοιμος είσαι. Αυτό, ναι. Ας ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και μετά. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ στις 5 και 4 την Κυριακή επίσης. Ναι, ναι, ναι. Την ίδια ώρα Όφη Πανιώνιος. Ναι. 7.30 Άρης Ολυμπιακός στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και τη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Ψηλό αργά κιόλας. Για Οκτώβριο, βεβαίως έχει μάθει και Δευτέρα για πρώτη φορά φέτος. Πώς έγινε αυτό. Λαμία Πανετολικός. Τι είναι αυτό. Πού το βλέπεις αυτό. Στο site της Λίγκας, Χρυσάν. Υπάρχει μάτς και τη Δευτέρα. Έχουν αποφασίσει να μην παίζουν Δευτέρα. Κάποιος λόγος Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, μάλλον τηλεοπτικός θα είναι, πιστεύω εγώ. Όχι, έχουν συμφωνήσει να μην υπάρχει αυτό. Ναι, αλλά Δευτέρα υπάρχει παιχνίδι. Εντάξει, τώρα δεν είναι και κανένα εμπορικό μάτς το οποίο θα πει. Τώρα δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ένα Λαμία Πανετολικός το πετάξανε την Δευτέρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα. Ωραία, θα, κάνουμε και, θα κάνουμε και προβλέψεις μετά για το τρίμερο. Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. 2 εισιτήρια έχουμε και το Άρης Ολυμπιακός. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Τα δύο τελευταία είναι που μας μείνανε. Οπότε κοπιάστε να τα πάρετε. Για να δείτε τον Άρη κόντρα στον Ολυμπιακό. Όπως είπε και ο Νίκος, υπάρχει και μπάσκετ βέβαια το Σάββατο, χρονικά. Προηγείται το μπάσκετ με τον Ηρακλή. Έξι και τέταρτο είναι το μπάσκετ, σωστά Νίκο. Κατατέθηκε κατά μισή ώρα γιατί έρχεται 6 παρατέταρτο. Ωραία. Αν μπορέσουμε θα έχουμε και τον Αντώνη τον Γκάντζιο μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής. Να μας πει 2-3 πραγματάκια για αυτό το μάτς. Ο Αντώνης που έχει δει και το κύπελο. Ναι, το οποίο δεν το έχουν δει πολύ, είναι η αλήθεια. Και μπορεί να μας διαφωτίσει περισσότερο. Θα μιλήσουμε και για αυτό το μάτς, αν καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε. Για να μιλήσουμε και για το μπάσκετ. Θα πούμε πρώτα για το ποδόσφαιρο, βέβαια. Το οποίο μπορεί χρονικά να μην προηγείται, αλλά συγκεντρώνει κακά τα ψέματα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτό το Σαββατοκύριακο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και το ενδιαφέρον του Άρη και το ενδιαφέρον αρκετών άλλων. Που τους απασχολεί το αποτέλεσμα του μεθαυριανού αγώνα, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρουν τι να κάνουν αυτοί οι άλλοι. Ναι, είναι λίγο διχασμένοι όσον αφορά την προτίμηση για τον νικητή, αν υπάρξει νικητής, γιατί μπορεί να έχουμε και ισοπαλία βέβαια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για τον Άρη, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του, είναι σε εξέλιξη η προπόνηση αυτή την ώρα. Η πρώτη-τελευταία, αλλά τελευταία στην ουσία, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Με τον Τερζή να έχει καταλήξει, νομίζω, στην 11η. Από την αρχή της εβδομάδας κιόλας. Είναι από τις. Ίσως είναι και η πρώτη φορά που ήταν τόσο σίγουρος για τις επιλογές του προπονητής του Άρη, αρκετές μέρες πριν από ένα παιχνίδι. Γιατί αρκετοί ήταν αυτοί που φαντάστηκαν ότι ενδεχομένως μετά τα λάθη που γίνανε κόντρα στη Λάρισα, ο Τερζής να προχωρήσει και σε αλλαγές και να διαφοροποιήσει κάπως τα πράγματα, να αφήσει ενδεχομένως κάποιους παίκτες στον πάγκο. Δεν φαίνεται ότι θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα είναι έκπληξη αν την τελευταία στιγμή αλλάξει γνώμη και αποφασίσει κάτι τέτοιο. Ναι. Κάτι το οποίο σημαίνει αυτό που λέμε και από την Τρίτη Τετάρτη, ότι ο Σάσα θα είναι εκτός απρόπτου η μοναδική αλλαγή στην 11η της ομάδας. Θα πάρει θέση δίπλα στο Ματίγια αντί του Αμπούμπα
Αμπούμπα. Αμπούμπα. Και οι υπόλοιποι θα παραμείνουν ως έχουν. Δηλαδή ο Έμαν στο τέρμα, ο Σούντγκρεν στα δεξιά της άμυνας ψάχνοντας μια καλή εμφάνιση κόντρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Κόρχουτ ανεβασμένος κυρίως επιθετικά στο τελευταίο παιχνίδι θα είναι στα αριστερά. Ναι, ναι. Ο Ρόους και αυτός είναι ένας παίκτης που ψάχνει μια καλή εμφάνιση, θα είναι ο παρτενέρ του Βέλεθ στα στόπερ. Ναι, ναι. Να ρεφάρει και αυτός κάπως για τα λάθη τα οποία έκανε κόντρα στην Λάρισα. Σάσα Ματίγια στην μεσαία γραμμή. Mm-hmm. Και Γκάμα με την Κοινή και Φετφατζίδη πίσω από τον Μπράουνι Ντέγε. Τώρα εντάξει, δεν σας λέω ακριβώς τις θέσεις των τριών αυτών, γιατί αλλάζουν συχνά πυκνά στο παιχνίδι. Η λογική λέει ότι θα δούμε τον Φετφατζίδη στα αριστερά, τον Γκάμα στον άξονα και τον Τιγκινί στα δεξιά. Ποιο είναι το... Η σεζόν 9-10 είναι, τώρα ποιο είναι όμως. Τα play-off κάνουν και διάρκεια. Σάκαρος. Ποιο είναι. Α, το 1-0 με τον Γκάμπορ. Ο Νέτο με τον Μπρίτα. Ναι. Στόπαρε με το στήθος, μάχεται να κρατήσει την μπάλα. Πέρασε η μπάλα σε άδειο τέρμα και τον γκολ του Κάμπορα. Το 1-0 για τον Άρη, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει με τις ευκαιρίες που δημιουργούσε τόση ώρα ο Άρης. Το πραγματοποιεί με ένα παίχτη που λίγο πολύ ήταν εκτός παιχνιδιού. Από τη μαχητικότητα του Σάκη Πρίτα εκεί στην τελική γραμμή να προλάβει να απλώσει το πόδι, να τσιμπήσει όπως λέμε την μπάλα. Εδώ δείτε, ο Πρίτας δεν έχει βγει η μπάλα, την κρατάει, πιέζει, πέρασε στον χώρο. Στην πλάτη και του Νικοπολίδη, αφού έδωσε εδώ τη μάχη του με τον Όσκαρ, χωρίς να κάνει φάουλ, ανάμεσα τα πόδια, περνάει η μπάλα τον Νικοπολίδη και είναι ο Κάμπορα που ανοίγει το σκορ. Ο Κάμπορα ήταν που άνοιξε το σκορ, φίλε. Μάλιστα. Ωραία παιχνίδι. Καλό. 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 Καλός. Καλό. Καλό. Την ίδια σεζόν υπήρχε και το 2-0 βέβαια με τον Eddie Johnson. Σε εκείνο το μάτι ήταν το πρώτο το play-off μετά από το χαμένο τελικό στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. Εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Έχεις νίκες με τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι ο τελευταίος Έλληνας που σκόραρε εντός έδρας με τον Ολυμπιακό? Έλληνας. Ναι. Που σκόραρε εντός έδρας. Ναι. Ο... Σε τι μάτς, πρωταθλήματος ή κυπέλλου? Πρωτάθλημα. Δεν είναι κύπελλο, όχι πρωτάθλημα. Ο Παπαστεριανός. Μπράβο. Ποιος είναι ο πρώτο-τελευταίος? Άντε, αυτό ήταν εύκολο. Γιατί ήταν εύκολο, ρε φίλε? Ποιος είναι ο πρώτο-τελευταίος? Καταρχήν, περίμενε. Το γκολ που πετυχαίνουν ουσιαστικά οι δύο Αμερικανοί. Με την... Και πάλι εδώ. Πεχτάρα. Φέρνει την παλαπλάκια. Κορυφαίο φόρ. Αριστερό, πέφτοντας κιόλας. Με υπερένταση του. Ο Τζόνσον έχει όλο τον χώρο. Τι πρέπει να πάω, πιο πίσω δηλαδή από τον Παπαστεριανό? Που σκόραρε σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Φίλε, έχουν περάσει πόσα χρόνια, πολλά. Να θυμηθώ, περίμενε. Στο 2-3 βάζει ο Κόκε τα γκολ. Και τα δύο. Από ασίστ του Μαραγκού. Ο Τόνι Κάλβο βάζει εκεί. Στο 2-1. Ο Αμπελάς. Στο Βικελίδης. Με τα δάχτυλα. Ρε φίλε. Ωραία και τον γκολ εκείνο στο Καραϊσκάκης. Στο Βικελίδης. Το περιορίζεις τώρα. Δηλαδή πριν πόσα χρόνια είναι? Στο παλιό Χαριλάου αντί. Στο Χαριλάου είναι ακόμα. Ο Έλληνας έχει βάλει γκολ. Ναι. Πού να θυμάμαι, πρώτα τελευταίος. Πού να περίμενε, το έχεις δει, περίμενε, θα το θες, θα το σκεφτώ. Πες λίγο πότε, χρονιά. Ο Λιολίδης. Μπράβο. Και... φίλε, τι παιχτάρα ποιο... είμαι. Τι παιχτάρα είμαι. Στο ποιο, σε ποιο παιχνίδι. Εδώ δείτε πάλι. Πόσο έλεξε. Ναι. 1-0. Ποιο μετά έχει ξαναβάλει. Τι, στο 1-3. Στο 1-5. Στο 1-3. Δεν είχε βάλει. Στο 1-5 ήταν. Το 1-5 μας θυμίζεις, ρε φίλε. Πιο πριν είχε βάλει πάλι σε εκείνο το 98 που λες εσύ. Ήμουν ανιός. Και γέρασες. Και γέρασα. Είναι αυτός ο Παπαστεριανός. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ξένοι. Ναι. Που έχουν σκοράρει κοντά στον Ολυμπιακό. Ναι. Χαβίτο, το 1-0 που είχε κερδίσει ο Άρης σεζόν 8-9 με το Χαβίτο. Τα γκολ του Κόκε, τα γκολ του Τζόνσον. Το λάθος του Μέλμπεργκ, ο Τζόνσον. Γυρίζει την μπάλα στα δίχτυα, κάνει το 2-0 για τον Άρη. Σπάνιο, αλλά πραγματικό. Ο Μέλμπεργκ έκανε αυτό το πεδαριώδες λαπ. Ζιόν Παπαδόπουλο. Και μετά λέμε για τον Ρόουζ. Ναι. Δεν είστε έκανε ο Μέλμπεργκ. Φιλέ, είναι αυτό, είδα τα γκολ που μας έλεγε χθες ο φίλος ο Παναγιώτης. Ναι. Όχι, μήνυμα μου τα στείλε. Όχι, το είπε κιόλα στον αέρα, το είπε. Να τα δούμε τα γκολ στη Λειψία. Στο Champions League. Ναι. Λειψία Λιόν. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει.
και δεν υπάρχει όχι μόνο τα λάθη που κάνει ο αμυντικός, που κάνει ζεμπεκές εκπληκτικές, είναι τι χάνει το center for της Λειψίας, ο οποίος κάνει και μια 15 εκατομμύρια, έτσι. Ο Βέρνερ. Ο Βέρνερ. Ο Τίμο Βέρνερ. Ναι. Βγαίνει μόνος στο απέναντι τον τερματοφύλακα, μόνος του. Και το χάνει. Και το στέλνει μια στα περιστέρια. Ξαναβγαίνει μόνος του, ναι, από τη μικρή περιοχή, όλη η αιστεία είναι μπροστά του και πλασάρει άγω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι έκανε. Ναι, το λέω για την τοξικότητα που βγάζουμε εμείς με τον Ιντέγε, με τον έναν, ναι, με τον άλλον. Οκ. Okay. Εμείς πρέπει να ασκούμε κριτική. Φυσικά και πρέπει να ασκούμε κριτική. Αλλά από εκεί και έπειτα όχι να τους βγάζουμε στημένους, να τους βγάζουμε άχρηστους και όλα τα υπόλοιπα. Την Κυριακή πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ομάδα. Και βλέπω πολύ μεγάλο άγχος από συγκεκριμένες ιστοσελίδες, παιδιά, για την απόδοση του Ολυμπιακού, του διπλού που πέφτει. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά για το αν πέφτει ή ανεβαίνει το διπλό του Ολυμπιακού. Ναι, ρε φίλε, αυτή είναι η πίεση, η έμεση. Δεν πειράζει, εντάξει. Παίξτε τον Άσο να πληρωθείτε. Πέφτει. Πέφτει, ναι, πέφτει. 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 Γιατί πέφτει. Ας πέφτει, άσο, δεν πειράζει. Ας ανεβαίνει ο Άσο. Καλώς είναι. Και, επενδύσουμε. Και το διπλό του Άρη στο Βόλο έπεφτε και έφτασε, ναι, ένα 30, αλλά χάσαμε. Ναι, αυτό σου λέει. Άσε να πέφτει, δεν πειράζει. Καλό είναι. Να βγάλουμε εμείς. Να βάλουμε το σπιτάκι μας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το παιχνίδι και τα αγωνιστικά, για να επιστρέψουμε λίγο εκεί. Ναι. Είπαμε για την 11η. Πλην του Σάσα δεν θα αλλάξει κάτι. Παναλαμβάνω, θα είναι έκπληξη οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, που δεν νομίζω να υπάρξει. Και για το, όσον αφορά Σούντγκρεν και Ρόζ, το εξηγήσαμε και στις αρχές εβδομάδας πώς το βλέπει ο Τερζής. Θέλει να τους δώσει μια ευκαιρία ακόμα για να τους δείξει ότι τους πιστεύει κιόλας. Και όχι μετά από αυτή την εμφάνιση να τους πετάξει στον πάγκο. Και είναι και ένα παιχνίδι όπως με τον Ολυμπιακό, που όσο κακή κι αν ήταν με τη Λάρισα, δεν έχεις νομίζω το περιθώριο να τους αφήσεις εκτός εντεκάδας. Ναι. Κανένα από τους δύο. Αν ήταν άλλο ματς, νομίζω ότι θα το έκανε. Αν όχι και με τους δύο, τουλάχιστον με έναν από τους δύο. Αλλά τώρα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και γι' αυτό ποντάρει στην ποιότητά του ο Τερζής και του Σούντγκρεν και του Ρόουζ για να τον βοηθήσουν στο πλάνο το οποίο έχει για το συγκεκριμένο μάτς. Ένα πλάνο το οποίο νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές από αυτό που προσπάθησε να εφαρμόσει και αρκετά πετυχημένα, θα λέγαμε, προπονητής του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τι, να εκμεταλλευτεί το χώρο που θα του δώσει ο Ολυμπιακός με την ποιότητα και την ταχύτητα που έχει μεσοπιθετικά. Να έχει γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας που θα το βοηθήσει στο επιθετικό του transition και να προσέχει πάρα πολύ φυσικά στα μετόπισθεν, όπου ο Άρης δεν θα δώσει εύκολα χώρο. Θα προσπαθήσει σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού να κρατήσει μπάλα, να κάνει το παιχνίδι του, ναι, αλλά ξέρει ότι με τον Ολυμπιακό αυτό εμπεριέχει και ένα μεγάλο ρίσκο. Γιατί, αν το πάμε πλευράς ποιότητας, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Άρης στη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Άρα θέλει και πολύ μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στην άμυνα και συγκέντρωση που την έχουν και από μόνοι τους οι παίχτες. Τώρα θα μου πεις είναι κακό να την έχει από μόνος με τον Ολυμπιακό και με τη Λάρισα να το βλέπεις να χαλαρώνει από το 2-0 και μετά. Ναι, όντως δεν πρέπει να είναι έτσι. Αυτό είναι θέμα διαχείρισης και των ίδιων των παιχτών, της νοοτροπίας τους, αλλά και κομμάτι του προπονητή φυσικά που πρέπει και αυτός να συμβάλλει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάνω κάτω αυτό είναι. Να βρει το χώρο ο Άρης, να τον εκμεταλλευτεί απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που δεν είναι και στην καλύτερη του φάση μετά την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν το ξέρει γιατί πέφτει εδώ μεταξύ. Μπήκα τώρα και στοίχημα και μπετσόπ κτλ. Αφού το παίζουν όλοι. Παίζουν όλοι, έπαιξε δίπλα. Παρ' όλα αυτά, το πέφτει που λέμε, βλέπω, είναι το πρώτο α πούμε ότι το έχουν παίξει όλοι στο στοίχημα. Γιατί υπακούν αυτέ τι μπουρδε δεξιά και αριστερά ότι θα περάσει ο Ολυμπιακό κτλ. 1,54 είναι το μεταξύ. Τα παιχνίδια τα οποία είναι παντού είναι 1,10. Είναι 1,10, 1,20 εκεί πέρα. 1,54 το βλέπω. Ναι. Και προσέξτε, μην ανέβει απότομα την Κυριακή. Ναι. Μόλις δείτε την αρμάδα του Τερζή. Κάνει και ρήμα. Να ανέβει πιο το διπλό. Ναι. Μετά το δικό μου ποντάρισμα θα ανέβει. Τι έβαλε. Θα βάλω στον Άσο. Άσοχη παίξε. Όχι, άσο και τώρα, ξέρω. Ναι. Τι χ τώρα. Ναι. Θα είναι Φλόρικα, δεν έχει άσοχη. Πόσο δίνει ο Άσο. Άσοχη, πόσο δίνει. Άσοχη. Τα έχει μπροστά σου. 2,55. Άσο. 5,60. Δεν είναι πολύ καλό για να με διαφορείς. Πάρα πολύ καλό. Παίξε Betshop. Πάρα είναι πολύ 6. Καλό. Betshop 6. Ου, γίναμε. Betshop στηρίζουμε. Ναι. Θα το βάλουμε λοιπόν. 6 άμα βάλεις ένα σπίτι, 6 σπίτια. Λοιπόν. Και στοίχημα. Καλή απόδοση. Καλή και στοίχημα. Ωραία, θα βάλουμε ένα εξοχικό εκεί. Και ο ΠΑΠ. Και παίξτε σε όλες τις εταιρείες. Στον ΠΑΠ θα βάλω το αυτοκίνητο. Λοιπόν. Ωραία. Ολυμπιακός... Εμείς θα παίξουμε, παιδιά, εσείς μην παίζετε τίποτα. Ναι. Ο Ολυμπιακός που δεν είναι σε. Δεν διαγεί τις καλύτερες των ημερών του. Μετά από την ήττα στο Βελιγράδι, υπάρχει μια χαλαρή κριτική προς τον Μαρτίνς. Ναι. Να την πληρώσουμε.
Ναι. Που λένε ότι μπορεί να γίνει πιο έντονη αν δεν κερδίσει τον Άρη την Κυριακή. Ο Μαρτίνς, ο οποίος θα επαναφέρει στην εντεκάδα Ομάρ, Γκιγέρμε, Ποντένσε και έναν ακόμα που έχει αφήσει εκτός. Όλοι μείναν εκτός. Και έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Όλοι μείναν εκτός. Κάτσε, ο Ομάρ, ο Γκιγέρμε, Ποντένσε. Τώρα έχει κολλήσει εντελώς στο μυαλό μου. Θα επαναφέρει παίχτες που τους έχει αφήσει εκτός στο μάτι της Τρίτης. Και παίζονται άλλες τρεις θέσεις σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων. Ναι. Όσον αφορά το 4-2-3-1 το οποίο θα χρησιμοποιήσει και πάλι ο Μαρτίνς στο παιχνίδι της Κυριακής. Θα σου πω τώρα ποιος είναι ο τέταρτος, γιατί έφαγα όντως μεγάλο σκάλωμα. Ελεμπνταλάου, αυτός. Όχι, ο Ελεμπνταλάου. Είναι ο Ομάρ, ο Βαλμπουενά. Πώς είχαμε τον Βαλμπουενά. Βαλμπουενά, ούτε ο Βαλμπουενά έπαιξε. Ε? Καλά, ρε φίλε, τι κάνανε. Βαλμπουενά. Μετά τρίτα πήγε και έπαιξε. Βαλμπουενά. Λοιπόν, με το Σάσο Τέρμα, τον Ομάρ δεξιά, Κούτρης ή Τσιμίκας θα είναι στα αριστερά. Ο Σεμέδο δεν τον κουνάει ο Μαρτίνς από τα στόπερ. Θα έχει Μεριά ή Μπα. Θα δούμε τώρα γιατί ο Μεριά δεν είναι και στα καλύτερά του, είναι η αλήθεια. Όχι, να παίξω Μεριά. Α, το Μεριά θες εσύ. Ωραία. Στα χάφου Μπουχαλάγες με τον Γκιγέρμε. Ναι. Λίγο πιο μπροστά ο Βαλμπουενά. Μασούρας με Ποντένσε στα εξτρέμ και στην κορυφή ή ο Γκερέρο ή ο Ελαραμπή. Ένας από τους δύο. Γκερέρο. Θα φανεί. Αυτά όσον αφορά και τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό που θέλει την νίκη την Κυριακή. Το έδειξε ο Μαρτίνς με τις επιλογές που έκανε στο Βελιγράδι. Εγώ δεν τις πολύ κατάλαβα, είναι αλήθεια, γιατί είχε αρκετές μέρες μέχρι το μάτι Κυριακής. Δεν είναι να πεις ότι θα ήταν τόσο πολύ κουρασμένοι πια. Ναι, αλλά είχε μέρες για να ξεκουραστούν κάπως. Επίσης, μετά υπάρχει και διακοπή 2 εβδομάδων. Τις κατάλαβες, γιατί δεν βλέπεις τα εργομετρικά τους. Μάλιστα, εντάξει, μπορεί τα εργομετρικά να μην είναι τόσο καλά. Δεν να σου πω. Ναι. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω. Και επειδή το μάτι θα είναι δυνατό, επειδή το μάτι θα είναι στα ίσια. Αλλιώς, αν δεν ήταν στα ίσια, θα έπαιζε να πάρει και το παιχνίδι εκεί. Και αυτό. Φάνηκε και αυτό εμέσως μέσα από τις αλλαγές που έκανε ο Μαρτίνς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι είναι. Προσοχή θέλει από τον Άρη. Συγκέντρωση των παιχτών πολύ μεγάλη, παραπάνω από το αυτονόητο, στο τακτικό τους πλάνο. Εγώ το βλέπω σε ένα από αυτά τα μάτς τα οποία δεν φοβάσει την ομάδα τόσο πολύ. Δηλαδή πιο πολύ τη φοβάσει με τη Λάρισα παρά με τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι παιχνίδια στα οποία μπορεί να βγάλει αρετές που διαθέτει. Παναλαμβάνω, θα βρει χώρους ο Άρης. Απλά θα πρέπει να τους εκμεταλλευτεί και ο Ιντέγιο, όταν υποδέχεται την μπάλα, να μην βρίσκει στα μπούτια του και να φεύγει out. Ναι, να τη στέλνει μέσα. Όπως ας πούμε αυτό που έχασε το περασμένο Σάββατο. Αλλά στο ποδόσφαιρο είπαμε όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Άρα να βάλει γκολ. Να βάλει. Ναι, να βάλει. Γιατί να μην βάλει. Δεν ξέρω αν θα το πανηγυρίσει κοντά στον Ολυμπιακό άμα το βάλει. Δεν πανηγυρίσει. Ήταν η πρώην ομάδα του. Και τι έγινε. Και ο Φετφατζίδης. Άλλο ο Φετφατζίδης είναι και Ολυμπιακός, εντάξει. Ο Μαντσίνη θα επιστρέψει, είπαμε. Θα το πανηγυρίσει ο Μαντσίνη. Στην αποστολή. Εκτός απρόβλεπτο και αυτός. Καλύτερος αυτή την εβδομάδα, πιο ανεβασμένος. Πιάσανε τόπο και κάτι τετατέτ που είχε με τον Τερζή τις προηγούμενες μέρες. Και πιάσανε τόπο γιατί του μίλησε και του εξήγησε κάποια πράγματα ο προπονητής του Άρη. Να. Και περιμένουμε να δούμε αύριο το βράδυ νωρίς ποιες θα είναι και οι υπόλοιπες επιλογές του 48χρονου τεχνικού του Άρεος. Αυτά νομίζω έχουμε πολλά να πούμε. Κάλυψε το ρεπορτάζ. Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο να αναφέρουμε. Είπαμε για την εντεκάδα. Με γκάμα πάλι βασικό, φεύγουν τα εισιτήρια. Ο γκάμα που πλέον μικρή λεπτομέρεια, αλλά να την αναφέρουμε και αυτήν. Είναι σημαντικό το ότι πλέον μπορεί να βγάλει παραπάνω από 60 λεπτό. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πάει και μέχρι το 70. Άρα σταδιακά αντιλαμβανόμαστε ότι αισθάνεται όλο και καλύτερα, βρίσκει όλο και περισσότερο ρυθμό και πλησιάζει σιγά στο σημείο που θα μπορεί να βγάλει και ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Γιατί για την ώρα ο Γκάμα είναι ένας παίκτης που όταν ξεκινάει, αυτόματα αποτελεί και μια σίγουρη αλλαγή για τον προπονητή στη διάρκεια του μάτς. Ναι. Άρα την Κυριακή, που θα ξεκινήσει εκτός απρόπτου, νομίζω ότι είναι 70 λεπτό, θα καταφέρει να το βγάλει. Ναι, γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι και προβλέψιμη η ομάδα. Ξέρουν ότι μέχρι το 60 είναι και μετά θα γίνει μια στάδαρα αλλαγή. Άσε που χαραμίζεις μια αλλαγή πάντα, θα μου πεις πού θα την έκανες την αλλαγή, αν την έκανες εκεί με 6 στον πάγκο εξτρέμ. Χαραμίζεις. Ο Γκάμα όμως δεν είναι ένας παίκτης που μπορείς να τον αφήσεις στον πάγκο. Γι' αυτό λέω ότι χαραμίζεις. Χαραμίζεις αναγκαστικά. Εντάξει.
και 90 λεπτό τον έβγαζε, μπορεί να τον έκανε αλλαγή πάλι. Δεν το ξέρει αυτό. Και αυτό είναι κλειδί για το μάτι τη Κυριακή. Ναι. Μεσοπιθετικά για την ομάδα. Βέβαια, στο παιχνίδι το οποίο θέλει να παίξει ο Άρης και θα προσπαθήσει να παίξει ο Άρης, πολύ πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει η κατάσταση των χαφ. Και αυτό φάνηκε στην Τούμπα. Ο Άρης δεν μπόρεσε να βγάλει αυτό το τακτικό του πλάνο όπως το έκανε το Παναθηναϊκό, επειδή η Σάσα και Ματίγια δεν ήταν σε καλή μέρα στο κομμάτι της ανάπτυξης επιθετικά. Τους θες σε καλή μέρα την Κυριακή. Έχεις και πόσο προσέχεις πίσω, πολλά πράγματα. Τους θες σε καλή κατάσταση την Κυριακή για να υπάρχει σύνδεση της άμυνας με την επίθεση σε αυτό το οποίο θα προσπαθήσεις να παίξεις. Λοιπόν, Ματίγια με τη Λάρισα πάντως δεν ήταν κακός. Ναι, δεν ήταν κακός γιατί κράτησε περισσότερο την μπάλα και έτρεξε περισσότερο επειδή δεν είχε το Σάσα. Να. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του σε εκείνο το παιχνίδι. Ντέρμπι έχει κάπα 19. Κυριακή μία η ώρα στο γήπεδο της Μαλακοπής στην παλιά μου τη γειτονιά εκεί. Αυτή που κερδίζει τα στημένα μάτς με τη Λάρισα αυτή. Που στήσαμε το διευθυντή της ΚΑΠΑ 19. Ναι, ναι. Πράγματα. Λοιπόν... Στήσαμε λέει το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19. Μία η ώρα στη Μαλακοπή με τον Ολυμπιακό. Αυτό το παιχνίδι. Αύριο στις 11 η ΚΑΠΑ 17 παίζει με τον ΠΑΟΚ. Τι! Στο γήπεδο των νέων επιβατών. Με Αναστασιάδη. Ναι, με τον Άγγελο εκεί πέρα. Τι ώρα? 11 η ώρα. Πού, σε ποιο γήπεδο? Των νέων επιβατών. Θα δούμε. Νομίζω ότι θα δούμε. Έχεις κερδίσει επάξια. Θα δούμε. Έχεις κερδίσει επάξια το ρόλο του, θα μελετήσω. Του ανθρώπου που θα μεταδώσει το παιχνίδι για τον Λίμπερο 104. Δύσκολα. Λοιπόν, θα ξεκινούσε και η ΚΑΠΑ 15 αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, τι έγινε η ΚΑΠΑ 15? Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πότε? Αύριο. Με τον Βόρειο Όμιλο. Ναι. Μπορείς να μην δαμώσεις μουσική, θα μιλάω. Δεν μουσική. Ναι, το σύνθημα. Το Βόρειο Όμιλο. Να έχει 4 ομάδες. Α, πολλές έχει. Πάω Κάρι, Λάρισα και Ξάνθη. Και τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε? Θα παίζουμε 4 μας μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αυτό θα κάνουμε. Έτσι θα πάει. Εντάξει, αυτό θα πάει, έτσι θα γίνει. Βέβαια, ο Άρης δεν παίζει αύριο. Δεν παίζει Σαββατοκύριακο γιατί ήταν να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή ήδη θα φροντίσει για την. Θα είναι γηπεδούχος στα άλλα δύο παιχνίδια των υποδομών, αποφασίστηκε από κοινού με την Λίγκα το μάτσο αυτό να γίνει αρχές Νοεμβρίου, να κάνει ομάδα το ρεπό της αυτή την εβδομάδα. Ναι. Και την επόμενη θα παίξει εκτός έδρας με τη Λάρισα. Μάλιστα. Και έχει μόνο ΠΑΟΚ. Το άλλο Σαββατοκύριακο. Και έχει μόνο ΠΑΟΚ Λάρισα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το άλλο Σαββατοκύριακο παίζει στη Λάρισα. Ναι. Ωραία εκδρομή. ΚΑΠΑ 15 και ΚΑΠΑ 17 νομίζω παίζουν και οι ίδιοι. ΚΑΠΑ 15. Ναι, και η ΚΑΠΑ 17 παίζει εκεί πέρα. Νομίζω το ίδιο διήμερο. Να πάμε. Να πάτε. Έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο? Όχι. Έχει διακοπή. Αυτό σου λέω. Για μένα πολλά άλλα πράγματα καλύτερα να ξέρεις από το να πάρετε την ΚΑΠΑ 15. Αλλά επειδή εσείς με τον Άκη έχετε κίνητρο, νομίζω άλλο, ότι μπορείτε να πάτε. Αλήθεια. Θα υπάρχει την άλλη εβδομάδα στην Άρη, εσείς αφιέρωμα για την ΚΑΠΑ 15. Έχει την άλλη εβδομάδα, την άλλη. Την άλλη θα γίνει. Θα διευθετηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Βεβαίως. Πάω σε διάλειμμα. Να πάμε σε break φυσικά. Μετά τις 6. Δύο εισιτήρια. Μετά τις 6 θα έχουμε τον Αντώνη τον Γκάτζιο για να μιλήσουμε λίγο και για τον μπάσκετ. Για το παιχνίδι με τον. Θα μιλήσω με τον κύριο Γιώργο που χωράτε. Να πας να μιλήσω με τον κύριο Γιώργο. Θα μιλήσω με τον κύριο Γκάτζιο. Και μετά 7 παρατέταρτο έχει τέτοιο. Ναι, μαζί μας ο Φτίκας πλακάκι ήδη γηνής. Με νέες προσφορές επιλεγμένη ήδη για όλο το φθινόπωρο. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας παρακαλώ. Το Φτίκα το βρίσκεται από όλων 37-39 κάτω Τούμπα πάνω τον κήπο του Καλού. Τηλεφωνάκι 2310-905-503. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 545-26-7-20 θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Είμαστε, επιστρέφουμε Λίμπερο 107,4 All About Άρης On Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χρήστα Θοτσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Μην ξεχνάτε λίγο πριν τις 7 εκεί πέρα 7-20 θα κάνουμε την κλήρωση για δύο εισιτήρια του Άρης Ολυμπιακός FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 545-26 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε σε λιγότερο από 40 λεπτάκια. Πάμε να ασχοληθούμε με μπάσκετ γιατί έχουμε και την Σπυριάρα που λένε και οι μπασκετικοί μέσα από το Κύριακο. Ένα ακόμα τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή και πάλι αυτή τη φορά βέβαια στο Ιβανόφιο. Στην ρεβάνς σε εισαγωγικά όπως έγραψε ο κύριος Γκάτζιος σήμερα στο All About Άρης. Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλησπέρα σας. Ρεβάνς εισαγωγικά του κυπέλου, αλλά πολύ είσαι διαφορετικό. Εισαγωγικά μάτς, γιατί είναι διαφορετική διοργάνωση. Διαφορετικό μάτς. Και όπως μου είπε, δεν ξέρω τώρα, στον Άρη σίγουρα δεν το βλέπανε έτσι, αλλά όπως μου είπε και ένας γνωστός μου, Αντώνη, μου λέει: εντάξει, λέει στο κύπελο, λέει και να περνούσαμε, λέει πόσο θα προχωρούσε δηλαδή η ομάδα. Το πρωτάθλημα είναι η ουσία αυτή τη στιγμή. Επί της ουσίας αυτό είναι σωστό, ναι. Γιατί εντάξει, τώρα το κύπελο είναι λίγο σαν ρεζερβέ διοργάνωση στην Ελλάδα, έτσι όπως διεξάγεται. Ναι. Είναι αυτό που έλεγε και ο Λίνεκερ. Παίζουν όλοι, στο τέλος το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, κάθε μάτς μάλλον έχει τη δική του σημασία. Εντάξει, με αυτή τη λογική και στο πρωτάθλημα ο Άρης δεν πάει να πάρει πρωτάθλημα, όμως θέλει μια καλή πορεία. Ναι. Οπότε σίγουρα το αυριανό μάτς από πλευράς ουσίας πάντως και για μένα είναι πιο σημαντικό, γιατί το να ξεκινήσει με τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύει αυτή τη στιγμή και δημιουργήθηκε η ομάδα την τελευταία στιγμή, το να ξεκινήσει με ένα 2-0 και μάλιστα με δύο τοπικά ντέρμπι είναι σίγουρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Ναι. Και σε ένα μάτς τώρα στο οποίο δεν ξέρω κατά πόσο το αποτέλεσμα της Τετάρτης μπορεί να παίξει ρόλο και για τον Άρη αλλά και για τον Ηρακλή. Είναι πολύ κοντά τα παιχνίδια, ναι. Και σίγουρα οι ομάδες και οι δύο είναι επηρεασμένες από αυτό το μάτς. Οι νικητές είναι χαρούμενοι γιατί κέρδισαν σε μια έδρα και μάλιστα ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν σχεδόν χαμένο για αυτούς. Τώρα όταν ο Άρης κέρδιζε 10 πόντους στο 33 και 5 πόντους 50 δευτερόλεπτα από το τέλος, εντάξει, φαινόταν να έχει γύρει πλάστικα, όμως ο Ηρακλής το γύρισε, το πήρε. Ναι. Σίγουρα η ψυχολογία τους είναι στα ύψη με τον τρόπο που κέρδισαν και όλα στο παιχνίδι και για τη σημασία της νίκης. Στον Άρη το καλό θα είναι να έχει πεισμώσει την ομάδα αυτή η ήττα και κυρίως ο τρόπος που ήρθε. Γιατί πέρα από τα διαιτητικά λάθη, τα οποία σίγουρα σαφώς υπήρχαν, όπως έδειξε και η εικόνα, υπήρξε και μια αφέλεια. Πρέπει να βάλεις και εσύ το χέρι σου για να χάσεις τέτοια παιχνίδια. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να σου στερήσει κάποιος αποκλειστικά. Οπότε σίγουρα και στον Άρη ήταν μια ήττα μάθημα αυτή, κυρίως για τον τρόπο που ήρθε και για να μην επαναληφθούν παρόμοια συμβάντα και σκηνικά στο τέλος ενός αγώνα, όταν το μάτι είναι κλειστό και παίζεται στον πόντο. Και σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχουν πέσει κάπως κοιτώνει, Αντώνη, μετά από την όλη κουβέντα που έγινε για τη διαιτησία, την ανακοίνωση του Ηρακλή, την κόντρα ανακοίνωση του Άρη. Θεωρείς ότι υπάρχει ακόμα έτσι μια ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες? Υπάρχει σίγουρα μια ένταση. Ναι. Είναι και το τοπικό ντέρμπι, είναι και το πρώτο παιχνίδι του Ηρακλή, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του μετά από 8,5 χρόνια σχεδόν. Έχει αυτό τη σημασία του, βέβαια. Στην Basket League. Τώρα πριν από λίγο η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε και sold out ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια. Σίγουρα εντάξει, θα έχει, η ατμόσφαιρα θα είναι πολύ καυτή, αυτό είναι αναμενόμενο. Ναι. Από εκεί και πέρα και αυτό επηρεάζει, παίζει το ρόλο του, ειδικά σε τέτοια γήπεδα, σε το Ιβανόφι που είναι πιο κλειστά και βοηθάνε πολύ το γηπεδούχο όταν είναι γεμάτα, πιο μικρά εννοώ. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι πόσο επηρεασμένοι θα δείξουν από ένα τέτοιο σκηνικό οι παίκτες του Άρη, κάποιοι από αυτούς, για τους ξένους μιλάω πάντα, ναι, ναι. Φυσικά, οι Έλληνες έχουν την εμπειρία. Κάποιοι από τους ξένους έχουν εικόνες τέτοιων αγώνων, τώρα δεν είναι μόνο αυτοί που έπαιξαν και στην Ελλάδα και από τέτοιες έδρες εννοώ, πήραν και μια γεύση από το παλέ, ειδικά της πρεμιέρας με τον ΠΑΟΚ. Παίκτες όπως, να μην πούμε για τον Ντάλτον και τον Μιλόσεβιτς που έχουν παίξει στην Ελλάδα, παίκτες όπως ο Γκάγκιτς που έχουν αγωνιστεί ας πούμε στην Παρτιζάν, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει καυτή έδρα. Ναι. Οπότε το ζητούμενο για τον Άρη είναι να επηρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο από αυτή την ατμόσφαιρα οι παίκτες του. Και το ζητούμενο είναι, τουλάχιστον σου λέω εγώ με το μάτι του, θα πω του ουδέτερου παρατηρητή ας πούμε στο αυριανό παιχνίδι, ο Άρης να παρουσιάσει τουλάχιστον αμυντικά την εικόνα που είχε και με τον Ηρακλή σε μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς βέβαια, αλλά και στο κομμάτι της μεγαλύτερης διάρκειας του αγώνα με τον ΠΑΟΚ τώρα. Νομίζω κανονική διάρκεια πώς έχει λήξει με τον ΠΑΟΚ, 70-70. Ναι, κάτι τέτοιο. Εκεί πέρα δηλαδή, κάπου εκεί να το πάει. Έτσι ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης ως ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου θα έχει σταθερά του την άμυνα φέτος. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Από εκεί και πέρα, ειδικά στο σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε και ακόμα πιο ειδικά με τις συνθήκες που έχει δημιουργηθεί το ρόστερ του Άρη και το γεγονός ότι οι παίκτες ακόμα γνωρίζονται μεταξύ τους αγωνιστικά. Ναι. Σίγουρα στην παρούσα φάση, και για αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, η συνοχή είναι κάτι που αποκτάται στην διάρκεια. Είναι μια σεζόν 10 μηνών, δεν είναι μια διοργάνωση όπως ας πούμε το πρόσφατο μου το μπάσκετ.
η συνοχή της ομάδας αποκτάται στη διάρκεια. Οπότε σε αυτήν τη φάση που βρισκόμαστε και ενώ ψάχνονται όλοι να βρεθούν μεταξύ τους και συνεπώς το επιθετικό κομμάτι δεν είναι και το φόρτε κάθε ομάδας και ειδικά και φυσικά και του Άρη, το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια δυνατή άμυνα, μια άμυνα που ο Άρης έδειξε ότι μπορεί να παίξει, ειδικά στα δύο πρώτα ημίχρονα των επίσημων αγώνων που έδωσε ως τώρα. Προχθές με τον Ηρακλή για παράδειγμα, σε 30 λεπτά δέχτηκε 41 πόντους. Στο τελευταίο δέχτηκε 23. Όσο περνάει η ώρα, επειδή και οι παίκτες δεν έχουν ακόμα τα πατήματα και τις αντοχές, είναι και το θέμα της ανετοιμότητας, ναι, και της συνοχής που είπαμε. Ναι. Ναι, και η διάρκεια φυσικά, γιατί η διάρκεια δεν υπάρχει μόνο στην επίθεση, υπάρχει και στην άμυνα. Ναι. Τόσο περισσότερο πέφτουν και οι ρυθμοί και ο αντίπαλος μπορεί να σκοράρει κάπως πιο εύκολα. Αυτό το είδαμε στα παιχνίδια και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ηρακλή. Ναι. Το ζητούμενο είναι για τον Άρη να δείξει αν είναι δυνατόν μια καλή εικόνα, μια συμπαγή εικόνα στην άμυνα για όσο το δυνατόν με καλύτερο διάστημα. Αν είναι δυνατόν και για 40 λεπτά, γιατί τέτοια παιχνίδια, ειδικά ντέρμπι, τοπικά ντέρμπι, κλειστά ντέρμπι, παίρνονται από εκεί, από την άμυνα. Η συνοχή για την οποία έκανες λόγο και η διάρκεια την οποία ψάχνει ο Άρης ίσως θα αποτελέσουν και δύο επιχειρήματα για πίστοση χρόνου προς παίκτες όπως ο Τάλτον. Κοίταξε, σίγουρα και συγκεκριμένα για τον Τάλτον είναι και νευραλγική, πολύ νευραλγική η θέση που παίζει. Ναι. Αυτή του οργανωτή, του κουμανταδόρου της ομάδας, οπότε το θέμα της συνοχής μιας ομάδας σίγουρα επηρεάζει αρκετά, ίσως περισσότερο από τους υπόλοιπους, τον playmaker, τον point guard μιας ομάδας. Ναι. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο Σούλης Μαρκόπουλος ζει κάθε μέρα τους παίκτες, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, τους έχουμε δει σε δύο παιχνίδια όλο και όλο, ξέρει πώς είναι στην προπόνηση, πώς αντιδρούν μέσα στην ομάδα, αυτά είναι πολύ σημαντικοί, αυτές είναι πολύ σημαντικές παράμετροι. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ένας παίκτης δεν βρέθηκε σε καλή μέρα για δύο παιχνίδια στο ξεκίνημα της σεζόν, μπορεί να ανακάμψει στη συνέχεια. Μπορεί αύριο, Τάλτον έχει την ποιότητα, ας πούμε, να κάνει αύριο ένα μεγάλο μάτ. Το θέμα είναι κάποια στιγμή να το κάνει για να βοηθήσει περισσότερο τον εαυτό του, την ομάδα, γιατί η θέση στην οποία αγωνίζεται συγκεκριμένα, άλλες θέσεις, αν σε ένα κομμάτι, για παράδειγμα, στο 3-4, στα forward κτλ., μπορεί ένας παίκτης να καλύψει τον άλλον. Το κομμάτι της οργάνωσης είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί αν ο παίκτης είναι σε κακή μέρα. Ο Άρης έχει μια πολύ καλή εναλλακτική λύση, το Δημήτρη Φλιώνη, όμως ένας άσος δεν μπορεί να βγάλει ένα παιχνίδι, ούτε κατά συνθήκη άσοι, όπως μπορούν να παίξουν οι υπόλοιποι γκάρ του Άρη, μπορούν να βγάλουν ένα μάτσο. Οπότε ναι, ο καλός Τάλτον είναι σίγουρα πολύ απαραίτητος, είπαμε, και λόγω της θέσης που αγωνίζεται. Και επειδή είχα μια κουβέντα για τον Τάλτον, έτυχε χθες με έναν γνωστό μου, έτσι, πολύ μπασχετικό, που μου έφερε ως παράδειγμα τον Waters, τον οποίο τον είχε ζήσει και εσύ πολύ έντονα εκείνη την περίοδο, που μου λέει, ναι, θυμάσαι, λέει, τι λέγαμε για τον Waters, μου λέει, στο ξεκίνημα που θέλαμε όλοι, λέει, να το στήσουμε στον τοίχο και να το σταυρώσουμε. Του λέω, ναι, θυμάσαι, λέει, πώς εξελίχθηκε μετά η χρονιά για αυτόν. Λέω, ναι, όντως ήταν πολύ καλύτερος. Άρα ίσως και ο Τάλτον να είναι μια τέτοια περίπτωση, θα λέγαμε, λόγω και της ιδιαιτερότητας που έχει η θέση. Ακριβώς. Και πρέπει να καταλάβει και κάτι ο κόσμος, γιατί όλοι όταν λέμε point guard, ίσως και υποσυνείδητα έχουμε στο μυαλό μας τους point guard της παλιάς εποχής, της παλιάς κοπής που λέμε. Ναι. Πλέον οι περισσότεροι Αμερικανοί που έρχονται στις ομάδες, για Αμερικανούς μιλάω, είναι combo guard, αυτό που λέμε combo guard. Είναι δηλαδή παίκτες που μπορούν να παίξουν και στις δύο θέσεις και παίκτες που έχουν την ικανότητα και ίσως και το μυαλό τους πρώτα στο σκοράρισμα παρά στη δημιουργία. Ο Τάλτον δεν έχει δείξει τέτοια σημάδια ως τώρα, απλά στα πρώτα παιχνίδια έχει πάρει αρκετά σουτ, ναι, και το γεγονός ότι δεν είναι θέμα ικανότητας, ας το πούμε έτσι, αλλά κακής μέρας ή κακής κατάστασης, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, είναι ότι στο μάτσο με τον Πάουκ για παράδειγμα έχασε 5-6 σουτ από μέση απόσταση. Δεν είναι δυνατόν ένας point guard που έχει καλό σουτ αποδεδειγμένα να χάνει, ας πούμε, τέτοια, ναι, τέτοια πέναλτι που λέτε και στο ποδόσφαιρο. Οπότε σίγουρα οφείλεται, πιστεύω, και στην κακή του μέρα και όχι τόσο σε κακή κατάσταση, σε ανεπάρκεια, ας το πούμε έτσι. Βέβαια όλα κρίνονται στο παρκέ, έτσι. Αν ένας παίκτης συνεχίζει να αγωνίζεται άσχημα από εκεί και πέρα, ναι, για συνεχόμενα παιχνίδια εννοώ, από εκεί και πέρα, εντάξει, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Έχουμε ζήσει άλλωστε την κατάσταση στην Ελλάδα και ξέρουμε ότι δεν είμαστε και οι πρώτοι στην υπομονή. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, και το σούτ είναι και θέμα μέρας, είναι και θέμα ψυχολογίας, είναι και θέμα ρυθμού, είναι πολλά. Δηλαδή, αν βάλεις ένα-δύο,
θα βάλεις και τα υπόλοιπα. Με τον διαιτητή. Απλά χρειάζεται να συμπληρώσω. Ναι, ναι. Χρειάζεται και ο ίδιος ο παίκτης πλέον ένα καλό μάτς, γιατί καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι στα δύο πρώτα μάτς δεν ήταν καθόλου καλός. Ναι. Χρειάζεται και ο ίδιος ένα καλό μάτς για να πάρει πάνω του και να αποκτήσει και ψυχολογία. Και από εκεί και πέρα φυσικά να βοηθήσει και την ομάδα, γιατί σίγουρα αν πιάσει ο ίδιος καλή απόδοση θα είναι αλυσιδωτή η αντίδραση στο παιχνίδι του Άρη. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε και καλύτερο Μόρις για παράδειγμα, γιατί είναι πολύ βασική συνεργασία των δυο τους. Και σίγουρα θα αφαιρεθεί και πολύ και βάρος από κάποιους άλλους παίκτες που αυτή τη στιγμή, λόγω ίσως της μέτριας κατάστασης του Τάλτον, παίρνουν παραπάνω βάρος στις πλάτες τους. Με τον διαιτητή, επειδή στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν έχει γίνει πολύ κουβέντα να είμαστε επιφυλακτικοί, ή θα είναι σίγουρα, πιστεύεις, θα είναι καλύτερη η διαιτησία με τον κύριο αυτό Σκηνά? Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ναι, επειδή εσείς οι μπασκετικοί τους διαιτητές τους ξέρετε, δεν είχαν τις ίδιες προβολές με του ποδοσφαίρου διαιτητές. Ναι. Εσείς ξέρετε καλύτερα, εσύ ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρεις καλύτερα ο Σκηνάς. Ο Σκηνάς θεωρητικά είναι από τους, αν κάτι το χαρακτηρίζει, είναι ότι δεν καταλαβαίνει από έδρες. Αυτό είναι αυτό... σημαντικό. Ναι, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι για τον Άρη. Υπόσχεται σε εισαγωγικά ότι θα έχει μια καλή διαιτησία. Βέβαια, ούτε μόνος του είναι, ούτε ξέρουμε, γιατί είναι τρεις οι διαιτητές, ούτε ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Τώρα στο μπάσκετ δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο. Επειδή είναι συνεχόμενες οι φάσεις, μπορούν να γίνουν στο τέλος δύο-τρία σφυρίγματα που να αλλάξουν τη ροή του αγώνα και να γίνουν τρία σφυρίγματα για παράδειγμα και τα δύο να τα καταλάβουν ελάχιστοι, όπως έγινε και στο μάτς του κυπέλου πρόσφατα, την Δετάρτη. Είναι διαφορετική η φύση, δεν είναι και δυνατή να πεις ότι θα δώσει ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν και θα κρυφθεί το μάτς. Στο μπάσκετ οι φάσεις είναι συνεχόμενες και μπορεί τη ροή του αγώνα να επηρεάσουν δύο σφυρίγματα τα οποία φαινομενικά δεν γίνει, τα πρόσεξε κανείς, ούτε ο κόσμος, ούτε οι δημοσιογράφοι, σε πρώτη φάση πάντα, έτσι, φυσικά. Από εκεί και πέρα όλοι ελπίζουμε να έχουμε καλές διαιτησίες. Τώρα αυτό το γαϊτανάκι που ξεκίνησε με το καλημέρα δεν είναι σίγουρα καλό ούτε για το πρωτάθλημα ούτε για τις ομάδες. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε ότι αύριο στο Ιβανόφιο θα υπάρχει μια πενταρίσια διαιτησία όπως πρέπει να υπάρχει και σε όλους τους αγώνες. Ας ελπίσουμε το γραφείο τύπου της ΚΑΕ να μην βγάλει και τρίτη ανακοίνωση μέσα σε έξι μέρες. Αυτό είναι το... Τρίτη. Ναι, η τρίτη. Τρίτη για ποιο, δεν το καταλαβα. Γιατί κατά μετά τον ΠΑΟΚ δεν είχε βγάλει και ο Άρης απάντηση? Όχι, όχι, δεν βγήκε η απάντηση. Α, δεν είχε. Α, δεν είχε. Α, δηλαδή, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Ναι, δεν είχε βγει ανακοίνωση. Μόνο μετά τον Ηρακλή και αφορούσε και τους δύο αγώνες. Ναι. Όχι μόνο του Ηρακλή. Μία ανακοίνωση έχει βγει. Όπως και να έχει, μακάρι να μην ασχοληθεί. Αυτό που λέμε και με το ποδόσφαιρο εδώ πέρα με τον Χρήστο πάντα, πριν από ένα παιχνίδι, να μην ασχοληθούμε την επόμενη του αγώνα με τη διαιτησία. Αυτό θα είναι. Ακριβώς. Μα εντάξει, οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι παίκτες. Πρέπει να είναι αυτοί που αγωνίζονται στο παρκέ. Με ένα μάτς μπορεί να κρυφθεί σε ένα σουτ, σε ένα εύστοχο σουτ, σε ένα άστοχο σουτ. Όλη η προσοχή πρέπει να πέφτει εκεί. Τώρα, λίμωνο άμα οι διαιτητές κλέβουν την παράσταση. Εντάξει, στην Ελλάδα γίνεται πολλές φορές αυτό, αλλά. Τι να πούμε. Μιας πάντα λέμε, ελπίζουμε να μην συνεχίζεται. Μιας που σε έχουμε στον αέρα και επειδή ακούει και κόσμος που την Κυριακή θα είναι στο Βικελίδης για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι βέβαια. Με την κάρτα φιλάθλου, όσοι δεν έχουν προμηθευτεί κανονικά, έτσι, από τα γραφεία του Ερασιτέχνη και από τα πρώην γραφεία της Κουμού Άστη Παπαναστασίου. Λοιπόν, ναι, από την... σωστά το είπες, διατίθεται και το Σαββατοκυριακό η κάρτα φιλάθλου από τον ΑΣΥΓΜΑ. Αύριο από τις 10 μέχρι τις 6 στα γραφεία στην πρώην κοινωνία Μελών Άρη επί της Παπαναστασίου και την Κυριακή και στον Ερασιτέχνη από τις 10 μέχρι τις 2 και την Κυριακή με δύο εκδοτήρια, ένα στην, το γνωστό που προαναφέραμε, στην Παπαναστασίου από τις 10 μέχρι και την έναρξη του αγώνα και ένα δεύτερο δίπλα στο κολυμβητήριο επί της Αλκμίνης, κάτω από τη θύρα 7 δίπλα στο κολυμβητήριο του Άριου, το οποίο θα λειτουργεί από τις 3 μέχρι την έναρξη του αγώνα και εφόσον υπάρξει κάποιος συνωστισμός στα γραφεία, τα πάνω γραφεία της Παπαναστασίου, ο κόσμος φυσικά μπορεί να έρχεται και από κάτω και να παίρνει την κάρτα φιλάθλου. Όποιοι φυσικά την έχουν προμηθευτεί ως τώρα να επαναλάβουμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, αυτό είναι απαραίτητο. Δεν χρειάζεται φυσικά να την ξαναπάρουμε. Μην πήγε κανένα στην Λάξα, την πήρε και πάει τώρα ξανά να δώσει πάλι δεκάρικο. Που άμα θέλει να δώσει το δεκάρικο για τον Ερασιτέχνη, να το δώσει. Μία φορά και τελείωσε. Ναι. Όπως δεν χρειάζεται να την έχουν μαζί τους και οι κάτοχοι διαρκείας. Ναι, και αυτό να το επισημάνουμε ξανά. Και αυτό βασικά. Γιατί η κάρτα φιλάθλου αφορά στην έκδοση του εισιτηρίου. Από τη στιγμή που έχεις πάρει το διαρκείας, άρα την έχεις μαζί. Άρα την έχεις βγάλει, οπότε δεν χρειάζεται να την έχουν μαζί τους. Και φυσικά να επισημάνουμε και κάτι ακόμα, ότι
εφόσον κάποιος τη βγάλει εκείνη την ώρα, δεν χρειάζεται να έχει καρτελάκι μαζί του, με την απόδειξη μπορεί να βγάλει το εισιτήριο. Ωραία. Και αυτό είναι σημαντικό. Και μετά, μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, με την ησυχία του, να έρθει κάποια στιγμή από τα γραφεία του ερασιτέχνη και να πάρει και το καρτελάκι. Έτσι. Και μπόνους νοριμία με τον Αντώνη Γκάτζιο. πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο κίνητρο αυτό. Αυτό άσα το κρίνουμε εμείς, φίλε. Όχι εσύ. Τώρα με πέτει με ευνηδία, θες και να είδε τον καιρό τι να απαντήσω. Περάσαν τα χρόνια, Αντώνη, μάθαμε και τέτοια κόλπα. Λοιπόν, έτσι, σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε περισσότερα καλά, και αύριο Νίκο. Φυσικά για τον μπασκετικό Άρη μέσα από το All About Άρης. Να σε καλά, Αντώνη. Έτσι, να είστε καλά. Για χαρά. Καλά. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη Γκάτζιο όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Και τα τελευταία νέα, το τελευταίο ρεπορτάζ πριν από την αυριανή αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο για την δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Τρίτο τοπικό ντέρμπι για την ομάδα μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Γιατί είχαμε την Κυριακή το μάτς κοντρά στον ΠΑΟΚ, την Τετάρτη το παιχνίδι Κυπέλου με τον Ηρακλή και αύριο το μάτς του Ιβανόφιου, όπου ο Άρης θα προσπαθήσει να ρεφάρει εισαγωγικά. Αξί, δεν μπορείς να ρεφάρεις βέβαια μια νίκη στο πρωτάθλημα, έναν αποκλεισμό από τον θεσμό του Κυπέλου, αλλά ίσως και αυτή η νίκη στο πρωτάθλημα να μετράει περισσότερο στα πλαίσια της φετινής χρονιάς που έχει ξεκινήσει για τον μπασκετικό Άρη. Συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά σας για τα δύο εισιτήρια που θα κληρώσουμε σε ένα τέταρτο από τώρα για το Άρης Ολυμπιακός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526 σε περίπου ένα τεταρτάκι, λίγο πριν ξεκινήσουν οι δηλώσεις Τερζή και Σάσα στην Νόβα. Θα κάνουμε την κλήρωση για να δείξουμε τους δύο νικητές που θα στείλουμε την Κυριακή στο γήπεδο για το ματς με τον Ολυμπιακό. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας η πρώτη ώρα της εκπομπής, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπήκαμε στη δεύτερη, λοιπόν, περνάει η ώρα. Λοιπόν, Γιαννόπουλος Σέρβις, παίρνετε το φορτηγό σας και το πηγαίνετε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι, για να αλλάξετε σούστες, αμορτσέρ, πέταλα, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς που σας προσφέρει ο Γιαννόπουλος. Τηλέφωνο 2310-751-933. Θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας break για σήμερα. Μόλις επιστρέψουμε θα κάνουμε την κλήρωση για τα δύο εισιτήρια του Άρης Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 και θα ακούσουμε φυσικά ζωντανά από την Νόβα τις δηλώσεις του Τόλι Τερζή και του Λούκα Σάσα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Επιστρέφουμε λίγο 107,4 All About Άρης On Air. Στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής έχουμε κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγα λεπτά. Θα έχουμε και από την Νόβα τις δηλώσεις Τερζή και Σάσα για να ακούσουμε ζωντανά εδώ. Ενώ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, στέλνετε για 2-3 λεπτά και ακόμα τα εισιτήριά σας. Για τα δύο εισιτήρια, τα μηνύματά σας. Ματιαχτήκαμε ξεκάθαρα. Στέλνετε τα μηνύματά σας για τα δύο εισιτήρια που δίνουμε. Άρης Ολυμπιακός. Κυριακή 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Μικελίδης. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Σε λίγα λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε και τα του ποδοσφαίρου για το μάτι της Κυριακής. Και ό,τι αφορά το αυριανό παιχνίδι στο Ιβανόφιο, ανάμεσα στον Ηρακλή και στον Άρη. Λοιπόν, στον Ερασιτέχνη είχαμε την ανανέωση της συνεργασίας του ΑΣ με τον Χρήστο τον Γρόλιο, ο οποίος συνεχίζει να εκπροσωπεί νομικά τον σύλλογο. Εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι στην οικογένεια του Άρη εδώ και δεκαετίες. Και σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, για να μην πω σε όλες, έχει δουλέψει αφιλοκέρδος για την αγάπη του για το σύλλογο και έχει συνδέσει το όνομά του και με πολλές δικαστικές νίκες του Άρη. Τι έχουμε, Χρήστο? Για τον φίλο που ρώτησε εδώ πέρα, τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον κύριο Κιώση, για την κάρτα φιλάθρου, πέρα πας την πάρεις κιόλας. Πέρα την έχεις. Είτε από τα γραφεία του Ερασιτέχνη, είτε από την πρώην γραφεία της κοινωνίας Μελών Άρη. Επί της οδού Παπαναστασίου, έχουμε στην Νόβα κάποιο ίχνος ζωής, τίποτα, Χρήστο, έτσι? Τρομερά πράγματα. Θα εμφανιστεί κάποια στιγμή. Το περιμένουμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις. Νωρίτερα έκανα δηλώσεις από ό,τι βλέπω και του Ολυμπιακού στην Νόβα. Πέδρο Μαρτίνς και ένας παίχτης των Ερυθρόλευκων για το μάτς με τον Άρη. Θα ανέβει που να είναι και το link, Χρήστο μου, για τους ανθρώπους του Άρη. Λοιπόν, θα κάνουμε την κλήρωση τότε. Εντάξει, αφού δεν έχουμε ακόμα τις δηλώσεις από το Ρήσιο. Και θα ζητήσουμε από τον Χρήστο Κιώση δύο αριθμούς
από το 1 μέχρι το 20. Χριστάρα, στείλε δύο άτομα στο Βικελίδης. Το 8 βεβαίως του Ντουάρτε, ναι. Και το 14. Το 14 στο φετινό, άρε, ποιος το έχει. Πέρυσι το είχε Παυλίδης. Φέτος ποιος το έχει στον το 14. Μπορεί να μην το έχει και κανένας. Εκτός αν μου διαφεύγει. Λοιπόν, το 8 και το 14, δώσε λίγο το χάλι για να βρω τους νικητές. Χρήστος Γεωργιάδης, ο ένας νικητής που έχουμε. Κωνσταντίνος Ευγενίδης, ο δεύτερος, που κερδίζουν τα δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, Χρήστος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Ευγενίδης. Αυτοί οι δύο είναι, Χρήστος Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Ευγενίδης. Κερδίσατε τα δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός, τα οποία μπορείτε να έρθετε και να παραλάβετε εδώ από τον Λίμπερο. Είναι εδώ και σας περιμένουν ζεστά για να πάτε την Κυριακή στο γήπεδο και να απολαύσετε το Άρης Ολυμπιακός. Τα ονόματα σας έχουν ήδη σημειωθεί και τα εισιτήρια είναι εδώ έξω μπροστά μου, τα βλέπω πίσω από το τζάμι, για να τα πάρετε και να βρεθείτε στο γήπεδο την ερχόμενη Κυριακή. Για τον Ολυμπιακό είπαμε και νωρίτερα, το τελευταίο ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων πριν το παιχνίδι με τον Άρη. Εκτός είναι ο Καμαρά, δεν υπολογίζει τον Αφρικανό Χάφο Μαρτίνς. Επέστρεψε με ένα μυϊκό πρόβλημα από το Βελιγράδι για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Με πρόβλημα γύρισε και ο Τσιμίκας, που είχε κάποιες ενοχλήσεις τελευταία 24 ώρα. Προπονήθηκε σήμερα κανονικά, αλλά και πάλι παίζει να δούμε τον Κούτρι και όχι τον Τσιμίκα στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Θα φανεί αυτό μέχρι και την αυριανή προπόνηση, νομίζω, του τελευταία του Ολυμπιακού στην Αθήνα. Ποιον από τους δύο θα επιλέξει τελικά ο Πέδρο Μαρτίνς. Προτεραιότητα φυσικά δίνει στον Τσιμίκα. Αν δεν καταφέρει να είναι έτοιμος, τότε θα επιλέξει τον Κούτρι ο Πορτογάλος τεχνικός. Έχουμε σημάδια ζωής. Ωραία. Άρα είμαστε. Μετράμε αντίστροφα πλέον, Χριστοκιός, για να ακούσουμε τις δηλώσεις από την Νόβα. Α, έχει το σηματάκι βεβαίως εδώ πέρα. Ωραία η σφήνα του Χρήστο Κιώση. Άρα φαντάζομαι σε ένα-δύο λεπτάκια θα ξεκινήσει και η... Δεν την πούμε media day, όχι. Θα το πούμε δηλώσεις κανονικά στην κάμερα του συνδρομητικού και στους καλούς φίλους και συναδέλφους που φαντάζομαι είναι εκεί. Γιάννης Πάγκος είναι σίγουρα ένας, εντάξει. Γιουτζίν Δαδαλιάρας θα είναι ο άλλος. Είμαστε έτοιμοι. Αχα. Καλησπέρα από το Κλεάδης Βικελίδης, όπου μόλις τελείωσε η προπόνηση του Άρη, δύο μέρες πριν από το πολύ σημαντικό παιχνίδι από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είμαστε εδώ, όπως θα έχετε καταλάβει ήδη, με τον προπονητή της ομάδας, τον Απόστολο Τερζή, με τον Γιάννη Πάγκο, τον Δημήτρη Παπαμιχαλάκη που επιμιλείται ήχο και εικόνα. Και εδώ στον Ευγέννη Δαδαλιάρο, ο οποίος προλογίζει την σημερινή απευθείας σύνδεση. Μαζί με τον κύριο Τόλι Τερζή θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θα συζητήσουμε για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια ο παίκτης τον οποίο θα περιμένουμε για να βάλουμε στην παρέα μας είναι ο Βραζιλιάνος ο Λούκα Σάσα, ο οποίος εξέτησε την ποινή του και επιστρέφει δίνοντας μία ακόμη επιλογή στον Έλληνα προπονητή του Άρη για αυτό το πολύ, πολύ απαιτητικό, δύσκολο ανταγωνιστικό παιχνίδι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και από το ρεπορτάζ, αλλά παρόντος του κυρίου Τερζή, να μην μακρηγορούμε εμείς. Πάμε κατευθείαν στα βαθιά και να ξεκινήσουμε, κύριε Τερζή, από το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες, και ο Άρης και ο Ολυμπιακός, έρχονται από δύο άτυχα αποτελέσματα. Ενώ βεβαίως για τον Ολυμπιακό, για το Champions League, τον Άρη, το αποτέλεσμα στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Πόσο ρόλο θα παίξουν τα προηγούμενα αποτελέσματα εν ώψη αυτού του αγώνα, αν παίξει κάποιο ρόλο. Σίγουρα όταν κάποια ομάδα προέρχεται από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, όλοι θέλουν στο επόμενο παιχνίδι να πάρουν την νίκη, να φτιάξει και το κλίμα, να βοηθεί και η ομάδα παίρνοντας τους τρεις βαθμούς. Σίγουρα είναι πιο σφιχτές, πιο μυαλωμένες και προσπαθούν ίσως και περισσότερο. Mm-hmm. Το προηγούμενο παιχνίδι σας έφυγε από το μυαλό ως εικόνα, ως αίσθηση όλο αυτό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ φαινόταν ότι θα πάει για τον Άρη με τα δύο γκολ τα γρήγορα. Μπαίνει η Λάρισα ή της επιτρέπει και ο Άρης να μπει. Είναι πάντα διπλή ανάγνωση. Και στο δεύτερο μήχρονο με τις ευκαιρίες το έχετε χωνέψει το τι έχει γίνει, να το πω πολύ απλά έτσι λαϊκά. Εντάξει, το προηγούμενο παιχνίδι το συζητήσαμε τη Δευτέρα στην προπόνηση με τα παιδιά. Είχαμε μία λάθος αντίδραση από το 15 μέχρι το 30-35 περίπου, εκεί που επιτρέψαμε στη Λάρισα να μας ισοφαρίσει. Από εκεί και πέρα στο ημίχρονο, αφού ηρεμήσαν τα παιδιά, στο δεύτερο μπήκανε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες.
Ο τερματοφύλακας την έβγαλε πολλές φορές την, πολύ καλές αποκρούσεις. Η αμυντική τη βγάλαν πάνω από τη γραμμή. Είχαμε δοκάρια. Εμείς αυτό που είπα και μετά το παιχνίδι, κάναμε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο για να κερδίσουμε. Φέραμε την μπάλα στη μικρή περιοχή του αντιπάλου 15-20 φορές. Ένα αντίπαλο που μας έπαιζε μαζική άμυνα στο μισό γήπεδο το δικό τους. Από εκεί και πέρα ήμασταν άτυχοι, ίσως δεν είχαμε καλή τελική ενέργεια έτσι, για να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Το συζητήσαμε, είδαμε τα λάθη μας τη Δευτέρα. Από εκεί και πέρα το αφήσαμε πίσω γιατί δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε αυτό. Και από την Τρίτη μετά αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τον επόμενό μας αντίπαλο, με τον Ολυμπιακό. Έχετε δίκιο, προφανώς και δεν υπάρχει χρόνος για να βλέπει ο Άρης πίσω οποιαδήποτε ομάδα. Απλώς για να μην επαναληφθούν αυτά τα λάθη, όπως είπατε, ένα νεκρό διάστημα. Τι ήταν αυτό που επισημάνατε και με τους παίκτες και θέλετε να το δουλέψετε για να μην ξανακάνει την εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού? Εντάξει, για τα γκολ που δεχτήκαμε, το αποδίδω περισσότερο σε ατομικά λάθη. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως όταν έγινε το 2-0 ίσως στο μυαλό μας πέρασε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Βέβαια κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο 15 λεπτό. Έπρεπε να συνεχίσουμε την πίεση, έπρεπε να πάμε και για τρίτο γκολ για να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο. Ίσως μέσα στο μυαλό το δικό μας των ποδοσφαιριστών να νομίζαμε ότι λόγω του έγινε νωρίς το 2-0 ότι κάπου εκεί θα τελειώσει και το παιχνίδι. Δεν είναι όμως έτσι. Το παιχνίδι τελειώνει πάντα στο 90. Συν τις καθυστερήσεις που δίνει ο διαιτητής και εμείς οφείλουμε να είμαστε συνέχεια συγκεντρωμένοι και να προσπαθούμε να πετύχουμε γκολ. Πώς προσεγγίζετε τώρα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έναν Ολυμπιακό για τον οποίο έχετε διπλή εικόνα, άλλη στο πρωτάθλημα, άλλη στο Champions League, ενώ λόγω rotation? Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει ποιοτικό roster, έχει πολλούς και καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια στο, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους λόγω του ότι ξεκινήσανε νωρίς και κάνανε πολλά παιχνίδια και στην Ευρώπη. Σίγουρα είναι δύσκολη ομάδα, έχουν ένα προπονητή ο οποίος είναι από πέρσι, έχει περάσει αρκετά πράγματα και αυτή τη φετινή τη χρονιά τώρα προσπαθεί ακόμα να βελτιώσει περισσότερο την ομάδα. Όμως από εκεί και πέρα εμείς είμαστε ο Άρης, εμείς παίζουμε στο γήπεδό μας. Θα έχουμε τον κόσμο που ξέρουμε ότι το στεναχωρήσαμε την προηγούμενη Κυριακή και δεν θέλουμε να το ξανακάνουμε. Θέλουμε και εμείς οι ίδιοι που είμαστε στεναχωρημένοι να χαρούμε. Ετοιμαζόμαστε αυτή τη βδομάδα και το μυαλό μας είναι μόνο στη νίκη. Ο Ολυμπιακός κάνει φόκους στον Άρη με την έννοια ότι και το πρωί ο Πέτρο Μαρτίνς στα κανάλια Nova Sports μιλώντας είπε ότι ο Άρης είναι ιδιαίτερα ποιοτική ομάδα και πολύ περισσότερο στην έδρα της χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό διαμορφώνει μια συνθήκη. Αυτό φάνηκε και από το παιχνίδι της Τρίτης που έκανε κάποιες αλλαγές όσον αφορά την εντεκάδα με κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μέχρι σήμερα παίζαν όλα τα παιχνίδια και άφησε αυτά τα παιδιά στον πάγκο και έβαλε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα το υπολογίζει το παιχνίδι. Όμως όπως σας είπα και εμείς γνωρίζουμε τα δυνατά σημεία του Ολυμπιακού, τον έχουμε παρακολουθήσει. Από εκεί και πέρα ο στόχος μας και αυτό που κάναμε όλη τη βδομάδα και προετοιμαστήκαμε είναι για το πώς θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Τι θα προσπαθήσετε να εξουδετερώσετε από τον Ολυμπιακό χωρίς να μπείτε βεβαίως σε τεχνικές λεπτομέρειες και σε κρυφά χαρτιά, αλλά μια γενικότερη προσέγγιση? Επειδή γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως σας είπα και πριν, είναι ο ίδιος προπονητής και πέρσι, ακολουθεί πάνω κάτω την ίδια τακτική, βέβαια προσπαθεί να τη βελτιώσει τη φετινή χρονιά. Γνωρίζουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα μπροστά. Οι τρεις ποδοσφαιριστές πίσω από τον Center Four είναι πολύ γρήγοροι, είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Στο κέντρο είναι δυνατοί. Θα προσπαθήσουμε και εμείς με το δικό μας το σκεπτικό, αυτά που κάναμε και στην προπόνηση αυτή τη βδομάδα, θα προσπαθήσουμε πάνω στα αδύνατα σημεία του Ολυμπιακού να χτίσουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε την νίκη. Και αντίστοιχα, τι θέλετε από τους δικούς σας παίχτες σε αυτό το μάτς? Το κυριότερο είναι να μην κάνουμε ξανά τα λάθη που κάναμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Αυτά τα ατομικά λάθη, τα οποία μας στοιχήσανε, και τα τρία γκολ που δεχτήκαμε με τη Λάρισα ήταν ατομικά λάθη. Να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι, να είμαστε σίγουρα πιο σφιχτοί στο αμυντικό το κομμάτι, έτσι στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Και από εκεί πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Στρέφει και ο Σάσα, προβλήματα δεν υπάρχουν, αν εξαιρέσει κανείς βέβαια το Γκουέστα. Αυτό νομίζω ότι σας δίνει το πλεονέκτημα να έχετε όλη την γκάμα των παικτών, όλη την παλέτα για να διαλέξετε τα χρώματα, ας το πούμε έτσι. Σίγουρα για έναν προπονητή είναι ευχάριστο να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι ποδοσφαιριστές δουλεύουν καλύτερα και βελτιώνονται ακόμα περισσότερο, άρα βελτιώνεται και η ομάδα. Εντάξει, όσον αφορά για τον Κουέστα, το ξέρουμε, με αυτό θα ζήσουμε για τους επόμενους τρεις μήνες. Από εκεί και πέρα είναι ευχάριστο ότι είναι όλοι στη διάθεσή μας. Πάντα οι προπονητές λένε ότι υπάρχει βάθος, υπάρχουν λύσεις και κανείς αναντικατάσταση, αλλά ο Σάσα, βασική επιλογή, σας έλειψε στο προηγούμενο παιχνίδι και χαίρεστε που θα τον ξανά έχει. Εντάξει, ο Σάσα είναι ένας ποδοσφαιριστής που μας δίνει αρκετά μέσα στο παιχνίδι και στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά και στην επιθετική λειτουργία. Από την στιγμή που μπήκε στην ομάδα, γιατί ήρθε λίγο πιο καθυστερημένα χρονικά, από τη στιγμή που μπήκε στην ομάδα και μετά έγινε βασικό στέλεχος. Σίγουρα όταν πρόκειται για τέτοιους ποδοσφαιριστές, σίγουρα είναι απώλεια. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε, όπως σας είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, με τα υπόλοιπα παιδιά να καλύψουμε το κενό. Είπατε λίγο πριν ότι στεναχωρέσατε τον κόσμο, και αυτό είναι γιατί στο τέλος, μετά την ήττα, ο κόσμος δεν χειροκρότησε τους παίκτες όπως σε άλλα παιχνίδια, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Και είναι λογικό με την τροπή που πήρε το παιχνίδι. Νιώθετε κάπως ξανά μια πίεση να ξανακερδίσετε την εμπιστοσύνη του κόσμου σε ένα μεγάλο παιχνίδι που ανέρθηκε ένα αποτέλεσμα για τον Άρη, θα είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα αντίστοιχα. Εντάξει, αυτό που γνωρίζουμε και το έχουμε βιώσει και από πέρυσι και τη φετινή χρονιά, έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση του κόσμου. Είναι πάντα δίπλα μας και μας βοηθάει, ειδικά στα παιχνίδια μέσα αλλά και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Βέβαια εδώ στο Βικελίδη είναι διαφορετικά, γεμίζουν το γήπεδο, μας δίνουν πολύ μεγάλη ενέργεια, πολύ μεγάλη δύναμη. Θέλουμε να παίζουμε, να παίρνουμε τη νίκη, να χαιρόμαστε εμείς αλλά να δίνουμε χαρά και σε αυτούς. Γνωρίζουμε τους στεναχωρήσαμε, όπως και εμείς οι ίδιοι στεναχωρηθήκαμε, και εμείς και οι ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα θέλουμε την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να κάνουμε τη νίκη, να είμαστε και εμείς χαρούμενοι, να δώσουμε χαρά και στον κόσμο μας. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, πώς βλέπετε τους παίκτες? Γιατί πάντα ο παίκτης σε μεγάλα παιχνίδια προετοιμάζεται και ο ίδιος από μόνος του πολύ πιο έντονα. Τι κλίμα υπάρχει? Σίγουρα, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ένα μεγάλο αντίπαλο, από μόνος σου φτιάχνεις, από μόνος σου ετοιμάζεις τον εαυτό σου. Εντάξει, είμαστε όλα καλά. Όλα καλά είναι στα αποδυτήρια. Υπάρχει ηρεμία, υπάρχει νευρικότητα αυτή που πρέπει να υπάρχει, η οποία θα μας βγει σε καλό. Σας είπα, είμαστε πάρα πολύ καλά και ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι. Ναι. Πιστεύετε, επειδή ξέρετε και η μία ομάδα και η άλλη πολύ καλά, εκπλήξεις έτσι πώς το βλέπετε από προπονητικής απόψεως, μπορεί να ετοιμάζει εκπλήξεις ο ένας προπονητής για τον άλλον, ή ότι είναι να δώσουν οδηγίες, θα δώσουν και από εκεί πέρα εξαρτάται τους? Νομίζω ότι το θεωρώ δύσκολο. Και οι μεν και οι δε γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, έτσι, όχι μόνο εμείς στον Ολυμπιακό, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη Super League, νομίζω ότι γνωρίζονται οι ομάδες. Γνωρίζουμε πάνω κάτω τι θέλει να κάνει ο κάθε προπονητής, έτσι ποιο είναι το πλάνο που ακολουθεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εκπλήξεις δεν μπορούμε να δούμε εκπλήξεις, απλά είναι στην ατομική προσπάθεια που θα κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής, στην ποιότητα που έχει και που θα βγάλει το κάτι παραπάνω μέσα στο γήπεδο. Αφού πήγε η συζήτηση εκεί, να πω ότι ο κύριος Μαρτίνς ξεχώρισε τον Ιντέγε μιλώντας για τον Άρη. Βεβαίως είπε ότι είναι ποιοτική ομάδα ο Άρης, αλλά κάνοντας ειδικότερη αναφορά στάθηκε στον επιθετικό του Άρη. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς και ο Ολυμπιακός προσανατολίζεται με κάποιο τρόπο να το εξοδετερώσει. Καλό είναι αυτό ο κύριος Μάρτης να εστίασε μόνο στον Ιντέγε, γιατί εμείς έχουμε και άλλους ποδοσφαιριστές πολύ καλούς, ποιοτικούς. Εντάξει, ίσως επειδή ο Ιντέγε έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, ίσως γνωρίζει κάποια πράγματα παραπάνω για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όμως εμείς δουλεύουμε και λειτουργούμε σαν ομάδα. Έτσι δεν είναι μόνο η Ντέγε, είναι όλα τα παιδιά που θα μπουν στην εντεκάδα. Μπορεί τον γκολ να μην το κάνει η Ντέγε, να το κάνει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής ή να το κάνει και ο ίδιος ο Ντέγε, έτσι. Εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δεζέ. Αυτά από τον προπονητή του Άρη. Στα καπάκια έχουμε ώρα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε Λούκα Σάσα. Πάμε να ακούσουμε Λούκα Σάσα. Please. Αγαπητέ Θεόφιλε, χαίρετε. Μεγάλος η παρέα μας. Μεγάλος και... In English. Better in English. Yes, yes. Okay. Spanish is not so easy. Okay. Στα αγγλικά θα γίνει η κουβέντα. Να ξεκινήσουμε από το αν ένα παιχνίδι, έλειψες ένα παιχνίδι, αλλά μήπως σου φάνηκε για περισσότερο, είναι εύκολο να βλέπει κάποιος απ' έξω ένα μάτς? You didn't play the last game. I imagine it's difficult feeling not to be in conditions to help the team. Yes, it's very bad.
During the game, I was talking with my girl every time, saying, "Oh my God, how I want to be there." No? And was a long week, but the result didn't come. And but now again, I can play, and the feeling is much better to be there, to be able to be, you know, in the pitch. Όντως είναι πολύ άσχημο το συνέστημα. Ήμουν νευρικός κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λάρισα. Συνεχώς επικοινωνούσα με την φιλενάδα μου. Αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα και λόγω και του αποτελέσματος. Αλλά τώρα που θα παίξω, όλα ελπίζω να πάνε καλύτερα. Και αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα. Καθίστε και ένας με συγχωρείς λογαριασμός μεγάλος στο τηλέφωνο. Ήταν με το τηλέφωνο ή δεν ήταν εδώ με το τηλέφωνο? With your girlfriend, did you chat or speaking on telephone? No, in the time when there was penalty, I called my brother because he was asking me every time, how is the game? And then penalty, I say, hey, now is we will score and then I will record for you. But then the VAR come and cancel the penalty and my movie finished. Υπήρχαν και τηλεπικοινωνίες με τη Βραζιλία, με τον αδερφό του, οπότε δεν γλιτώνει το έξοδο, γιατί ήταν ένα μάτς με πολλές συγκινήσεις, πολλές αλλαγές στο σκορ, οπότε τους ενημέρωνε live. Yeah, because now in Brazil we have really crazy fans, you know, my family, so they are asking every time, you know, what's happening, how is the game? Είναι φανατική με το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία, μου ρωτάνε συνέχεια πώς πάει το μάτς, λεπτομέρειες. Άρα, όπως είπε, όταν με το VAR πήρε πίσω την απόφαση, εκεί και τα συναισθήματά του ήταν πολύ διαφορετικά. About the last action practically of the game with the intervention of VAR and the cancellation of penalty given. So the feelings were very hard for you. Yeah, very hard for everybody. Very hard for everybody. We had the game in our hands, you know, 2-0, and then they made 3-2. We ran after this result. We had the penalty in our hands again, and then they canceled the penalty. It was hard for everybody. Hard week, but okay, it's good because now we have another opportunity and we can make everything different. Ήταν πάρα πολύ σκληρό όντως για όλους μας το συνέστημα και λόγω του πώς πήγε το μάτς, προηγηθήκαμε και μετά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και μέχρι την τελευταία φάση που ήμασταν κακότυχοι που δεν κατελογίστηκε τελικά το πέναλτι και γενικά περάσαμε μια σκληρή και δύσκολη εβδομάδα μετά, αλλά τώρα ελπίζουμε όλα να πάνε καλύτερα. Ποια λάθη εντόπισε που πιστεύω ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν, ειδικά στο παιχνίδι που έρχεται με τον Ολυμπιακό? What specific mistakes did you detected in the last game, so you have to avoid them in the next game against Olympiacos? Look, as I joke with them, you know, from outside everybody is very good player, you know. I look from up, so I can see a lot of mistakes, but you know, from outside it's easy. Of course, after 2-0, I think we relax a little bit, and that was our biggest mistake, you know. We know that Olympiacos is a very dangerous team and we cannot make the same mistakes because if not they don't have mercy, you know, they will score. So we have to avoid it. Ξέρετε, είναι πάντοτε πολύ εύκολο, πολύ ευκολότερο να κρίνει κανείς απ' έξω ως απλός θεατής ενός αγώνα. Γίναν όντως πολλά λάθη. Θα επικεντρωθώ κυρίως στην χαλάρωση που έδωξε η ομάδα μετά το ότι προηγήθηκε γρήγορα με 2-0 και οπωσδήποτε είναι λάθη που δεν πρέπει να επανεληφθούν πουδενή εναντίον του Ολυμπιακού, που είναι μια πολύ δυνατή, πολύ δύσκολη ομάδα που δεν συγχωρεί τα λάθη. Ποια συγκεκριμένη εικόνα έχει τον Ολυμπιακό? Έναν Ολυμπιακό ο οποίος παίζει και Ευρώπη, οπότε στο Champions League, οπότε μπορεί να έχει κάποιος και διπλή εικόνα. About Olympiacos, very important club playing. The leader in Greek champion, also playing for Champions League. What's your opinion now for this team? The Godfather, taking a lot into competitions. Look, we watch again. Our coach gave a lot of information about them. They are really good team. That's why they are playing Champions League, and they are dangerous team. You know, as I say. But for us, for Aris, doesn't matter if we play against Olympiacos, the first place or the last place. You know. We play at home, we need to win, we need the 3 points. So we know that's a good game, it's a big game, but we just need the 3 points, you know. That's our target. Doesn't matter against who we play, you know. Ο προπονητής μας μια ακόμη φορά μας εξήγησε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα που έχει ο Ολυμπιακός σαν ομάδα. Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνος αντίπαλος.
Αλλά εμείς ως Άρης πρέπει να σκεφτόμαστε πώς θα πάρουμε εμείς τους 3 πόντους, ανεξάρτητα αν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο ομάδα ή οποιαδήποτε άλλη. Κοιτάμε εμείς το δικό μας στόχο, που βέβαια ο στόχος είναι δυσκολότερος λόγω και του αντιπάλου. Ο Γκιγέρμε δεν έπαιξε με τώρα Champions League, ο Σάσα δεν έπαιξε στο προηγούμενο, επιστρέφουν και οι δύο. Θα είναι μια ωραία κόντρα Γκιγέρμε Σάσα αυτή στο χώρο του κέντρου, και αν θα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Both of you Brazilian midfielders, you and Guilherme of Olympiacos, didn't play in the last game, and they both was defeated by the rivals. Now you're coming back to play. Will be kind of attractive duel between Brazilian midfielders. This one. Yeah, we will play. You know, almost in the same. Place of the pitch, so it will be a little bit of fight between us, fight in the good good way, and yes, they lost without Guilherme the last game, and I hope they will lose with Guilherme now. Όντως είναι πολύ ελκυστική αυτή η μονομαχία, αυτή η μάχη εντός εισαγωγικών, με την ωραία έννοια της λέξης, στον ανταγωνισμό μεταξύ των πατριωτών που παίζουμε στον ίδιο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός έχασε το τελευταίο μάτς χωρίς τον Guilherme. Ελπίζω να χάσει και το επόμενο με τον Guilherme στη σύνθεσή του. Αυτό που οδηγεί, που έχουν στο μυαλό τους παίκτες του Άρη ως οδηγό για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είναι η παρουσία στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, αυτό το πρόσωπο. Let's say that kind of guidance for Aris in order to play well against Olympiacos is the good performance, the good results against Panathinaikos and PAOK? Yes, we have to make our football, you know? We have to make our best, avoid the mistakes, and yes, the games against the Panathinaikos and the PAOK, they were good games for us, and we have to try to make the same. Of course, it's different teams, different tactic, but you know, the most important for us is to go, to give 100%, try to win each ball, you know, every ball, and like this we can win Olympiacos, you know. Εμείς πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας. Υπάρχει το σημείο αναφοράς στα άλλα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, πήγαμε καλά, παίξαμε καλά και πήραμε καλά αποτελέσματα. Οπωσδήποτε η τακτική προσέγγιση αυτού του αγώνα μπορεί να είναι κάπως διαφορετική, με ένα εξίσου δύσκολο, αν όχι δυσκολότερο αντίπαλο. Αλλά εμείς, εφόσον δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας και πολεμήσουμε για κάθε μπάλα, σαν να είναι η τελευταία, μπορούμε να νικήσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να επικρατήσουμε επί του Ολυμπιακού. Την ώρα που συμβαίνουν αυτά, περνάει μια δοκιμασία ο Σάσα, γιατί ο Μαρτίνες και ο Μενέντεθ του κάνουν λίγο. Θέλω να το αποσπάσουν την προσοχή πίσω από την Who κάμερα. Guys? το λέμε. Το λέμε γιατί το παιδί προσπαθεί να κρατηθεί τόσο. Πώς. Are these your friends? Yeah. One is Argentine, so yes, unfortunately he is. Both your friends of yours. Yeah. They are good guys. Είναι καλά παιδιά, είναι φίλοι μου όντως. Υπάρχει παίκτη, με συγχωρείτε, υπάρχει παίκτη που να τον. Γιατί τώρα του γνωρίζει, που να τον έχει εντυπωσιάσει στον Άρη με τα ποδοσφαιρικά χαρίσματα. Which is the player that has won your best impression in Άρης. Best impression. As a player. Oh, we have a lot of good players. You know, I like the way that most of the players they play, you know. But in every game I say for Digini, you know. How good he is, you know. Every time when he give assist and or he score, I say, you are amazing because you know this guy for me, the technique that he has, how he help in defense, how he has power, after that power to score, you know. For me, Digini is the guy that more I have more. Έχουμε πάρα πολλούς αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Αυτός που έχει κερδίσει ωστόσο τις εντυπώσεις μου είναι ο Digini. Λόγω του ότι συνδυάζει την ποιότητα και την τεχνική σαν παίκτης με τη δύναμη, την αγωνιστικότητα και το πάθος που έχει συνεχώς να βοηθάει σε όλους τους τομείς. Και αμυνόμενος, αλλά και επιτιθέμενος και βάζοντας και γκολ. Πάντως, αν κρίνουμε από την εικόνα και βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το πώς είναι η κατάσταση, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή διάθεση οι παίκτες του Άρη.
It seems that there are a good mood in Aris dressing room. You have a good team spirit. Yes, we have. You know, even with the bad results, we try to keep the good mood because you know, the results it's part of the football. No, good or bad is part of the football. The most important for us is to keep that, to keep working. You know, because imagine you won full week. When we lose and everybody's sad, everybody's fighting one each other. Of course, we are men, you know, we have our own problem between us, but most of the days, you know, our mood is good and this is good. This is good for us, for Aris, for everybody. Ακόμα και όταν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, διατηρούμε το καλό κλίμα στα ποδητήρια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα. Υπάρχει και νίκη, υπάρχει και ήττα. Οπότε, πέραν από τις φυσιολογικές αντιδράσεις αρνητικές που μπορεί να έχουμε όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, κοιτάμε να έχουμε ένα καλό κλίμα, μια καλή ψυχολογία και να δουλεύουμε σκληρά και με χαρά και με προσανατολισμό το επόμενο παιχνίδι. Επειδή πριν από λίγο και ο κ. Τρις μας είπε ότι στεναχωρέθηκε ο κόσμος του Άρη από το προηγούμενο αποτέλεσμα και είναι λογικό, δεν χρειάζεται να το μεταφέρουμε αυτό. Θα ήθελα η ερώτηση, θα θέλαμε, αν μπορούσε τώρα μέσα από την κάμερα να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του Άρη για αυτό το παιχνίδι, ποιο θα ήταν? Previously, your coach, Mr. Tezis, told that he was very sad for the last result and mostly about the fans who were very sad. What's your message towards to your fans through TV, indirect? Yeah, I can take the words of our coach and say the same, you know, because I was there with the fans and I feel them how they were sad and, you know, after the game and... I was sad because of them also, and for now the message that I can give, you know, is that we will fight again. We need them in our side because with them we are stronger. And if we will win or not, I cannot promise anything. But what I can promise is that we will fight. We will give our heart inside to make them happy. If they are happy, you know, we are happy too. And I hope everybody will celebrate after the game with the 3 points. Επαναλαμβάνω αυτά που είπε και ο προπονητής μου και υπερθεματίζω ότι και εγώ ήμουν στεναχωρημένος για το τελευταίο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι το παρακολούθησα μαζί με τους φιλάθλους στην εξέδρα λόγω της τιμωρίας μου. Πάμε παρακάτω. Αυτό που το μήνυμα που έχω να στείλω στους οπαδούς μας είναι ότι τους χρειαζόμαστε κοντά μας, να έρθουν πάλι να μας υποστηρίξουν. Είμαστε πολύ δυνατότεροι όταν τους έχουμε στο πλευρό μας. Και θέλουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, γιατί κυρίως θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Πέρα από το να κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε το κίνητρο να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Thank you very much. We would like to say so many things with you, but we have... So many times. Thank you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θεόφιλο Καρογλανίδη. Αυτά από τον Σάσα. Καλό είναι το κλίμα. Αυτό βγαίνει και είναι πολύ σημαντικό το ότι διακρίνουμε ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας κόντρα στην ΑΕΛ, εμείς θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον Χρήστο Κιώσου που ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ και τον Φτίκα. Για εσάς που θέλετε να αλλάξετε τον μπάνιο σας ή να φτιάξετε τον μπάνιο σας, θα πάτε στο Φτίκα και θα βρείτε πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Με νέες προσφορές, παρακαλώ, σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και στα φέρουν και δωρεάν στον χώρο σας. Απόλλωνος 37-39, κάτω Τούμπα βρίσκεται ο Φτίκας και σας περιμένει. Πάνω από τον κήπο του καλού, τηλεφωνάκι 2-3-10-905-503. Ακολουθεί ο κύριος Μπαϊράμης. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5.